Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Σας μιλάμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Να χαιρετήσω τον Στράτο τον Μορφίδη που είναι εδώ μαζί μας και σήμερα εδώ. Στράτο μου, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Τι γίνεται? Καλημέρα και στους ακροατές σου. Πολύ καλά. Καλημέρα και στο δήμαρχό μας, Δημήτρης Παπουλίδης μαζί μας. Δημήτρη Παπουλίδη, καλώς ήρθες μετά από πόσα χρόνια εδώ μέσα. Εντάξει, σαν να ήταν ξέρεις, εγώ νομίζω ήταν τόσο έντονες οι μέρες εκείνες, ειδικά στα... τις αίθουσες δημοσιογραφικές που δεν σε αφήνουν να τις ξεχάσεις. Τέλεια. Λίγο πιο κοντά θα είσαι μόνο... τώρα και τη μάσκα. Ναι. Είμαστε εμβολιασμένοι βεβαίως. Ναι. Και ίσως είναι λίγο δύσκολη. Εντάξει. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε εύκολο γιατί σήμερα θα γυρίσουμε πάρα πολλά χρόνια πίσω, Δήμαρχε. Όχι πολλά. Μη μας θα κάνεις. Πόσα, πόσα. Από το 60 μέχρι τώρα. Σιγά τα χρόνια. Σαν να ήταν χθες που λέει. Σαν να ήταν χθες. Ναι, ναι. Στράτο, τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα? Έχουμε να ετοιμάσει ένα μεγάλο αφιέρωμα στην ομάδα της συγχώνευσης, συνένωσης όπως το θέλουμε το λέμε, το 1963 με 64. Θα πούμε τους παίχτες που... ξεκίνησαν εκεί, ναι. Βρήκαμε τουλάχιστον 12 παίχτες και θα έχουμε και επίσης και τον άνθρωπο που ξεκίνησε τότε τον σύνδεσμο φιλάθλων οπαδών, ναι, Καστοριάς, τον γνωστό ΣΦΟΚ. Ναι. Ένας από τους ανθρώπους μάλλον, γιατί το βιβλίο τον έχει πρώτο, το Θανάση τον Μπατσόπουλο. Ναι. Θα μιλήσει και αυτός. Και αρκετοί όπως Αργυράκης Παύλου, έχει την κατάσταση με τα τηλέφωνα εκεί. Η εκπομπή έγινε λίγο πιο γρήγορα, μπορώ να πω λίγο αυτό, για να προλάβουμε. Θα είναι μαζί μας και ο Λάμπης ο Ταξόπουλος, πιστεύω, γιατί φεύγει στην Αμερική. Ναι. Προσπάθησα να βρω και άλλους, αλλά εντάξει, βρήκα τον Βασίλη τον Εστραμιώτη. Ο Νάνος έφυγε, πήγε στην Αμερική, γύρισε, δεν είναι εδώ. Θα μιλήσουν αρκετοί πάντως. Από Άρη Ατρόμητο και Οριστιάδα, έτσι. Από Άρη Ατρόμητο, περισσότεροι είναι του Άρη Καστοριάς. Θα έχουμε και Τάκη Διαμαντίδη, ο οποίος μου είπε ότι ήταν λίγο νωρίτερα στην ομάδα, αλλά για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε όλο αυτό το εγχείρημα που κάνουμε. Επίσης ήθελα να πω πριν ξεκινήσουμε, να πούμε χρόνια πολλά σε δύο μεγάλες δόξες του παρελθόντος. Στον Αλέκο Καραβιδά που μίλησε μαζί σου, ναι, μια, ναι, μέρα, ναι, ναι, και τον Αλέκο το Μοσχοφίδη. Εγώ μίλησα μαζί του σήμερα για και μάλιστα μέσα από τις εκπομπές, ναι, για τη σημερινή γιορτή τους, επικοινωνούν μαζί, ζητάνε τα τηλέφωνα να μιλήσουν μετά από χρόνια μαζί. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε όπως θέλεις, με διοίκηση εκείνης της εποχής και με παραλυπόμενα αγώνων. Να μας πεις πώς έγινε αυτή η συνένωση, να ξεκινήσουμε με αυτό καλύτερα, δεν ξέρω, Στράτο. Αν... Αυτή η συνένωση έγινε το 1963 με 64. Ναι. Τις προηγούμενες διοικήσεις Άρης Καστοριάς ήταν, ναι, πρόεδρος ο Τουφεξής, ναι, αντιπρόεδρος ο Κουσάς, γενικός γραμματέας ο Ευθύμιος ο Καμένος, ο Δημήτρης ο Βράντζογλου ήταν ταμείας, έφορος κλασικού αθλησμού Φιλιππίδης και άλλοι, θα το πούμε μετά. Ο Οριστιάδα Καστοριάς, πρόεδρος Παναγιώτης Κρίκης, αλφα αντιπρόεδρος Ελευθέριος Κλετσίδης, ο Αχιλλέας ο Τσίντσιας ήταν β' αντιπρόεδρος, γενικός γραμματέας Μιχαήλ Μέλιος, ταμείας Π' Παναγιώτου τον γράφει εδώ, γενικός αρχηγός Χαράλαμπος Μπούσιος. Στον Ατρόμητο Καστοριάς, πρόεδρος ο Γεώργιος Ιατρού, αντιπρόεδρος ο Αντώνιος ο Μπασακύρος, γενικός γραμματέας Κωνσταντίνος Κακαγιάννης, ταμείας Νικόδημος Γκόνος, έφορος κλασικού αθλητισμού Ιωάννης Κοτζιάς. Και όταν πλέον ήρθε η συνένωση, το διοικητικό συμβούλιο αυτής της ομάδος ήταν με πρόεδρο τον Τουφεξή πρόεδρο. Ναι. Και θα τα πούμε στη συνέχεια και τους υπόλοιπους να πούμε. Ωραία. Γιατί δεν είμαι το βιβλίο αυτή τη στιγμή το ποδοσφαιριστές και προπονητές, πρόεδρος παίχτες εκείνης της ομάδος ήταν
ο Τάκης ο Παπουλίδης που είναι δίπλα μας, ο Μίκας, θα τους πούμε σιγά σιγά όλους σε λίγο. Και αρκετούς από αυτούς, όπως είπαμε, θα τους έχουμε και στις γραμμές μας. Θα τους έχουμε, ναι. Θα τους έχουμε στην γραμμή. Μια πόλη ολοκάρι που το όνομά της αντυχή στις γης όλα τα πλάτη. Στις γης όλα τα πλάτη. Λιζάντινη είναι η χάρη σου κι η δόξα σου μεγάλη. Οξακουσμένικα στοριά του Παύλου Μελακαμάρη. Οξακουσμένικα στοριά του Παύλου Μελακαμάρη. Λιζάντινη είναι η χάρη σου κι η δόξα σου μεγάλη. Δήμαρχε, και για το κλίμα εκείνης της εποχής θέλουμε λίγο. Είχαν οριμάσει συνθήκες οι τρεις ομάδες να γίνουν μία ενωμένη Καστοριά? Κοίταξε Χρήστο, εκείνη την εποχή η μόνη διέξοδος για διασκέδαση, για ξεκούραση, ναι, ήταν το ποδόσφαιρο. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Και βέβαια μεταξύ των τριών ομάδων τότε της Καστοριάς, του Άρη, του Ατρομήτου και της Ορεστιάδος, υπήρχε ένα τοπικό, όπως θα λέγαμε, ένας εμφύλιος πόλεμος. Ναι. Ειλικρινά και μεταξύ, κυρίως μεταξύ των φιλάθλων. Α, ναι. Κυρίως μεταξύ των φιλάθλων. Εξήγησε μου λίγο, ο Άρης, ο Ατρόμητος και η Ορεστιάδα ήταν ουσιαστικά ομάδες γειτονιών ή παρεών κυρίως? Σχεδόν είχαν τοπογραφική προέλευση. Για να μας τα πεις λοιπόν. Κοιτάξτε, ο Άρης Καστοριάς μπορώ έτσι να το χαρακτηρίσω, και μετά από τόσα χρόνια, ήταν η ομάδα των προσφύγων. Των προσφύγων. Εκπροσωπείτο από ποδοσφαιριστάς που προέρχονται κυρίως από την Καλλιθέα, συνοικισμό, από τους πρόσφυγες δηλαδή. Εδώ, ναι. Μικρασιάτες και Ποντίους, τις Παρυφές. Η Ορεστιάδα και ο Ατρόμητος ήταν από το κέντρο, να μην τους διαχωρίσω, ήταν πιο... από εντός των πυλών, ναι, εντός των τυχών. Η πιο καστοριανή, ας πούμε. Ναι, η πιο καστοριανή. Ωστόσο όμως, δεν θέλω να περιαυτολογήσω για την καταγωγή μου, την ποντιακή, αλλά οι σημαντικότερες μορφές ποδοσφαίρου εκείνης της εποχής, εξαιρώ το Άργος, το οποίο είχε εξαιρετικούς παίχτες, όπως τον Τάκη τον Τζίμα, τον Δαμιανό τον Τζακάλι, τον Μπίζιο, τον Μπάζιο, τον Καραγεωργίου, τον... Με τον Μανιό τον Τζακάλι θα μιλήσουμε μάλιστα. Έτσι, ο Μανιός ήταν, μπορώ να πω, ένας από τους καλύτερους παίχτες της περίοδου εκείνης. Μεταξύ των δύο-τριών καλύτερων. Και εγώ τον θαύμαζα για το στυλ του, για το αρενοπό ανάστημά του, για το εφήβολο σου, την αλτικότητά του. Είχε πάρα πολλά προσόντα ο Μανιός. Θα μιλήσουμε μαζί του σήμερα. Να πούμε, Χρήστο, εκείνη την ομάδα, την πρώτη ομάδα που μπήκε στο γήπεδο για να αγωνιστεί το 63-64, τους ποδοσφαιριστές τα γρήγορα που απάντησαν αυτή την ενωμένη ομάδα. Την ενωμένη, ναι. Ζησιάδης Δημήτρης τερματοφύλακας, Καλαπούτης Ιωάννης δεξί μπακ, Καριοφίλης Φώτης σέντερ μπακ, Αθανασόπουλος Ιεροκλής, Γάκης Νικόλαος, Νίρου Αναστάσιος, Παπαϊωάννου Νικόλαος, Σουμελίδης Αναστάσιος, Κόλιας Ευάγγελος, Ασημακόπουλος Δημήτριος, Αφεντουλίδης Ανέστης, Παύλου Αργύρης, Λιάμπας Μιχάλης, Τασόπουλος Δημήτριος, Λίτσκας Μιχαήλ, Παπουλίδης Δημήτριος, Ταβαντζής Κωνσταντίνος και Καζαντζίδης Γεώργιος. Η διοίκηση που προέκυψε, αξίζει μάλιστα λέει να σημειωθεί ότι μετά τον αγώνα με αντίπαλο το Μακεδονικό στις 15 Σεπτεμβρίου του 1963, συγκλήθηκε συνέλευση κατά την οποία διοίκηση του Άρη έκανε τον απολογισμό και εξελέγει η νέα διοίκηση. Πρόεδρος Κωνσταντίνος του Φεξής, Α αντιπρόεδρος Γεώργιος Ιατρού, Β αντιπρόεδρος Θωμάς Παπαζάκας, Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Κακαγιάννης, Γενικός Αρχηγός Απόστολος Πετκανάς, πρώην Δήμαρχος, Ταμίας Θεμιστοκλής Βραντζογλου, Έφοροι Ποδοσφαίρου Κωνσταντίνος Χαλκιαράς Κωνσταντίνος Κουσάς, Έφορος Κλασικού Αθλητισμού Μιχαήλ Μέλιος, Έφοροι Ηματισμού Σοκράτης Παρλίτσης και Γιώργιος Νικολόπουλος και μέλη Μαρκόπουλος, Εμμανουήλ Δραμιλαράκης, Γεώργιος
Σαχίνης και Δημήτρης Δήμου. Έχουμε στη γραμμή μας όμως ήδη τον Λάκη τον Κόλια από τον Άρη της Καστοριάς. Μάλιστα. Κύριε Κόλια. Ναι. Τι κάνετε? Καλά, καλά, πολύ καλά. Είμαστε εδώ με Δημήτρη Παπουλίδη αλλά και τον Στράτο Μορφίδη που έχει οργανώσει όλη την εκπομπή σήμερα. Μάλιστα. Για την ενωμένη πια ομάδα της Καστοριάς το 63. Μακάρι, μακάρι, ναι. Εσείς στον Άρη, έτσι? Στον Άρη, ναι. Καλημέρα Λάκη καταρχήν. Καλημέρα, καλημέρα Λάκη. Καλημέρα. Τι θυμάστε από εκείνη την περίοδο, κύριε Κόλια? Πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Για να μας πείτε μερικά από αυτά που δεν ξεχνιούνται, λοιπόν. Να σας πω. Εγώ ήρθα εδώ πέρα το 1960, στην Καστοριά. Από πού? Από Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και ήταν η εποχή που ο Άρης Καστοριάς, ναι, ήθελε να αλλάξει τη δομή του ποδοσφαίρου εδώ πέρα. Γιατί ήταν τρεις ομάδες οι οποίες, ναι, παίζαν εδώ στο περιφερειακό, δεν πηγαίναν πουθενά. Δεν διεκδικούσαν τίποτα δηλαδή. Και ήταν οι ομάδες, μία πέφτανε, μία ανεβαίνανε στην Α κατηγορία, Β κατηγορία κτλ. Ο Άρης Καστοριάς εκείνη την εποχή ήθελε να αλλάξει τη δομή του ποδοσφαίρου και είχε φέρει μερικούς παίκτες από τη Θεσσαλονίκη. Όπως είχε φέρει το Φώτιο Γκαριουφίλη, τον Νίκο του Παπαϊάνου, τον Τάσο τον Νίρου, κάτι πιο παλιούς, ένα Γιανακόπουλο κλπ. Οι οποίοι τα παιδιά καθίσαν κανένα χρόνο, φύγανε. Και δημιουργήσανε μία ομάδα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα της Δυτικής Μακεδονίας. Ναι. Απέναντι στον Ολυμπιακό Κοντάρι. Άρα ο Άρης ήταν η πιο δυνατή ομάδα από τις τρεις της Καστοριάς. Από τις τρεις ομάδες έγινε, μετά το 60 έγινε πιο δυνατή. Πιο μπροστά δεν ξέρω, δεν ήμουν να δω πιο μπροστά δεκαετία 50. Από το 60 και μετά ήταν η πιο δυνατή ομάδα, ναι, τον Άρης. Ναι, ναι, έγινε η πιο δυνατή ομάδα εδώ στην Καστοριά και διεκδικούσε το πρωτάθλημα, ας πούμε. Και μια από τις καλύτερες, δηλαδή τις δυνατότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Ναι. Γιατί εκείνα τα χρόνια περιπτερούσε να πούμε ο Άρης του Αλμαΐδος, ο Ολυμπιακός Κοζάνης, Μακεδονικός Κοζάνης, η Ελλάς Φλωρίν, αυτές οι ομάδες δηλαδή ήταν καλύτερες από την Καστοριά. Ναι. Και με την κίνηση αυτή που έκανε ο Άρης, πετάχθηκε ας πούμε λίγο πιο μπροστά από τις άλλες. Έγινε μια ισοδύναμη ομάδα. Ναι. Το 1963 κατόρθωσε και πήρε και το πρωτάθλημα εδώ στη Δυτική Μακεδονία και πήγαμε β' εθνική. Και πήγαμε μετά στην Ένωση όμως. Ναι, ναι, ναι. Λέω πήγε σαν Άρης, πήγε στη Β' Εθνική. Β' Εθνική. Την ίδια χρονιά τώρα με πρόεδρο τον Κώστα του Τουφεξή, ναι, και ένα πολύ εξαιρετικό συμβούλιο του Άρη την εποχή εκείνη, ένωσε όλες τις ομάδες. Ήταν δύσκολο αυτό. Τι θυμάστε, κύριε Κόλλη, από εκείνη την περίοδο? Ήταν δύσκολο. Τρεις ομάδες που είχαν, όπως λέει εδώ και ο Δήμαρχος, είχαν αρκετές αντιπαλότητες. Δεν ήταν... Είχαν, αυτό ακριβώς. Δεν μπορούσαν να συνοηθούν όλα τα χρόνια να κάνουν μια ομάδα. Ναι. Αλλά η προσωπικότητα του Κώστα του Φεξή, ναι, κατόρθωσε, ας πούμε, να ενώσει τις ομάδες και να κάνει την Καστοριά. Αυτό μου έχουν πει και όλοι οι παίχτες που έχω μιλήσει μαζί τους, να πούμε, η μεγάλη προσφορά του ανθρώπου αυτού, ναι, σε αυτό, μπράβο, το εγχείρημα. Ναι. Με όλους που συζήτησα, αυτό μου είπανε, να αναφέρουμε συνέχεια το όνομα αυτού του ανθρώπου. Και αυτή είναι, ας πούμε, η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν ο άνθρωπος που ένωσε τα σωματεία της Καστοριάς. Ήταν και η καθοριστική κίνηση για να έχει η Καστοριά από εκεί και μετά μια απίστευτη πορεία να ανεβεί και στην πρώτη εθνική το 1974 και φυσικά να φτάσει μέχρι και το 1980 στην κατάκτηση του Κυπέλλου, ναι, και φυσικά, το 1981, ναι, σαν πρώτη επαρχιακή ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν, ναι. Ήταν η αρχή μιας μεγάλης πορείας. Η αρχή μιας άλλης περίοδου της ποδοσφαίρου της Καστοριάς, η οποία έφτασε μέχρι το κύπελο, μέχρι να είναι πόσα, 9-10 χρόνια ήταν στην Αλφατική. Με πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι απλά. Ναι, αυτό ακριβώς. Και επίσης το πρώτο ανεπίσημο παιχνίδι, φιλικό παιχνίδι εκείνης της περίοδου που ξεκίνησε το, ήταν Κυριακή 18 Αυγούστου του 1963, Καστοριά Παναδυριακός 7-3. Τα γκολ της Καστοριάς πέτυχαν Παύλου 3, Νίρου 2 και από 1 Σουμελίδης και Τασόπουλος. Από τον Παναδιακό σκόραναν Κανελόπουλος 2 και Παπαδόπουλος. Διαιτητής του αγώνα ο κύριος Πάνγκαρης. Ναι, τώρα εντάξει, δεν θυμάμαι λεπτομέρειες τώρα. Να πούμε εδώ ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι στο βιβλίο Μνήμες, εικόνες και μνήμες του Καστοριανού Ποδοσφαίρου
των δύο παιδιών που πρέπει να τα συγχαρούμε που έκαναν αυτό το βιβλίο του Μπάτου, του Παναγιώτη και του Ιουσήφ, του Χατζητιμοθέου. Και βρίσκονται, υπάρχουν πάρα πολλά διάδοντα στην εταιρεία Ορίζοντες και στα σουβενίρα γυράκι προς πώληση. Όποιος θέλει μπορεί. Έχω ένα βιβλίο εδώ που θα το δώσω στον δήμαρχο, ο οποίος δεν το έχει αυτό το βιβλίο. Θα του το δώσω φεύγοντας από εδώ. Πες του, κακός δεν το έχει. Όχι. Από τους προλογιστές ήτανε. Λάκη, θα του το δώσω τώρα και έχω κάνει μία πρόταση στο Δήμο. Αυτά τα βιβλία είναι αδιάθετα. Μπορεί ο Δήμος να κάνει μία προσπάθεια να πάρει αυτά τα βιβλία, να τα πάρει από την εταιρεία Ορίζοντες και να τα δώσει σαν αναμνηστικά προς αυτούς τους ποδοσφαιριστές που πέρασαν. Δεν είναι μόνο αυτοί. Να τα βάλει στις βιβλιοθήκες των δημοτικών και γυμνασίων. Να εμπλουτίσει δηλαδή. Μπράβο. Και αυτό σου λέω. Να καταλάβουν τα παιδιά από πού ξεκίνησε το ποδόσφαιρο. Σωστό. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον Θήμιο τον Νακόπουλο, ο οποίος έχει δώσει αρκετά βιβλία. Έχω στείλει, έχω δώσει στον Κόπανο, κρατάω ένα να το δώσω στον Καραβιδά. Τον Παναγιώτη τον Πάτο που μου έδωσε αρκετά, γύρω στα 10 βιβλία κι αυτός. Έχω δώσει αρκετούς ποδοσφαιριστές, αλλά αυτή τη στιγμή έχω δύο βιβλία, είναι τα οποία το έχω τάξει στο Σάκη τον Ερμίδη και τον Δημήτρη τον Παπουλίδη που το έχω εδώ και θα το πάρει τελειώνοντας την εκπομπή. Κύριε Κολιά, τι θέση παίζατε κύριε Κολιά? Ορίστε. Τι θέση παίζατε? Εγώ είμαι στο κέντρο, στα χαφ. Α, στα χαφ. Εμένα θα ρωτάς. Λοιπόν, θα ρωτάς. Τους έβλεπα από πίσω και ξέρω καλά. Ο Παπουλίδης ήταν καλός ποδοσφαιριστής, λοιπόν. Κοίτα, και αυτό εγώ θα σας απαντήσω. Δεν ήμουν καλός τεχνίτης, αλλά μπορεί η μπάλα να περνούσε, ο ποδοσφαιριστής δεν περνούσε ποτέ. Όχι. Κοίταξε να δεις, κάθε παίχτη θα τον κρίνει στη θέση που παίζει. Δεν θα κρίνει δηλαδή ένα παίχτη της επίθεσης που είναι και ο κολτσής, ξέρω εγώ να είναι και ο Παπουλής, ο αμυντικός κολτσής. Εντάξει, σε αμυντικά καθήκοντα ο Τάξης ήταν πάρα πολύ καλός. Πρώτα ο αντίπαλός του υπέφερε, δεν μπορούσε να τον περάσει. Ήταν δυνατός. Για τον Κόλια, συγγνώμη Λάκη, για τον Κόλια που θέλω να πω, σαν παρουσία μέσα στο γήπεδο, ήταν ένας ο Κόλης. Όσοι ήταν ψηλός. Σωματώδης ο κύριος Κόλιας, ναι. Σωματώδης στο κέντρο. Αλλά είχα ένα παράπονο. Οπα. Δεν έμπαινε σε φασαρίες με τίποτε. Ούτε σε διαπληκτισμούς, ούτε με διαμαρτυρίες στον διατητή, ούτε ενώ είχε όλα τα πασόντα να διαλύσει υπόλοιπους. Μόνο από το... Ξέρεις γιατί δεν το έκανα αυτό? Γιατί είχα πολλούς μπράβους μου στην ομάδα. Με φύλαγαν πολύ γι' αυτό. Ποιοι ήταν οι παλικαράδες λοιπόν, κύριε Κολιά? Ήταν ο Παφουλίδης, ήταν ο Αργυράκης ο Παύλου. Πολύ. Ο Θανασόπουλος ήταν κύριε αρχιμορφή. Καλά, ο Θανασόπουλος ήταν και αυτός ήταν πολύ καλός αμυντικός. Εντάξει, δεν ήταν τόσο καλός στην μπάλα, αλλά σε αμυντικά καθήκοντα. Ήταν από τους καλύτερους, όχι της Καστοριάς, εγώ θα έλεγα της Ελλάδας. Λάκη, ο δήμαρχος μου είπε μία μέρα ότι το πρώτο επίσημο παιχνίδι που έκανε η Καστοριά μέσα στον Άρη Πτολεμαίδας 0-0. Μπράβο, μου λέει, εγώ έχω να πω πολλά, λέει, πήγαμε χειροπέδες, λέει, στο κρατήριο με πήγανε. Αναγία μου. Κοιτάξτε τι είχε συμβεί. Την ομάδα ακολουθούσε σαν ταμεία σου πατέρας μου. Ήτανε μπράβο, Κυριάννης, λοιπόν, και τον περικύκλωσαν οι οπαδοί του Άρη Πτολεμαίδος και 3.000 κόσμος άρχισαν να τον διαπληκτίζουν. Εγώ το είδα από μέσα, ενώ διεξήγεται ο αγώνας. Είδα ότι ο πατέρας μου κινδυνεύει και αποτάθηκα στον διπλανό αστυνομικό και του λέω: «Τι αστυνομία είστε, γέρο άνθρωπο, τον αφήσατε εκεί? Με το τι αστυνομία είσαστε?» Χειροπέδες στο Παπουλίδη. Τζακ, χειροπέδες. Να μάθεις τι αστυνομία είμαστε. Και έτσι πως ήμουν με τα αθλητικά ποδοσφαιρικά, διέσχισα τη μισή Πτολεμαίδα με δύο αστυνομικούς και με Αναγία μου. Καλά που ήταν ο Τουφεξής. Και σε έβγαλε. Και με ήρθε αμέσως και... Σε έβγαλε τα κρατήρια. Λάκη, κάνω μία πρόταση. Την έχω κάνει και σε σένα. Όλα καλά αυτά που συζητάμε εδώ, αναμνήσεις, ιστορία του Καστοριανού ποδοσφαίρου. Εγώ θα ήθελα, θα το οργανώσω εγώ μαζί σου, κάποια στιγμή μέσα στο μήνα, να μαζευτείτε όλοι αυτοί που δοξάσατε αυτή την ομάδα, να πιείτε ένα κρασάκι και αυτή η φωτογραφία που θα βγει, να βγει ημερολόγιο.
Αυτό το είπα, το συζητήσαμε και στον Αριράκη που ήμασταν και είπαμε θα γίνει αυτό. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή. Θα προσπαθήσουμε να γίνει τουλάχιστον. Εγώ θα πάρω τα παιδιά αυτά που βλέπω και τα λοιπά και θα κλείσουμε ένα τέτοιο. Θα θυμηθείτε πάρα πολλά. Ο Μανιός ο Τσακάλης μου είπε θα έχω να πω ιστορίες για μαρκάρισμα του Αντώνη Αντωνιάδη. Να σου πω ότι προσπάθησα να τον βρω χθες, έχω το τηλέφωνο, αλλά δεν μίλησα με τον Μίμη τον Δωμάζο, έχει μία παρουσίαση βιβλίου, δεν μπορεί να βγει. Ήθελα να τον φέρω σε αντιπαράθεση, δηλαδή μία γραμμή αυτός και μία ο Αργύρης ο Παύλου που έχει να μας πει πάρα πολλά. Αυτός έχει αναμνήσεις πολλές, έχει ο Αργυράκης έχει πολλές. Θα ρωτήσω τον Τάκη του Παπουλίδη, ποιους θεωρούς καλύτερους ποδοσφαιριστές εκείνης της εποχής στην ομάδα της Καστοριάς τότε, της Ενένωσης. Ανάλογα με τη θέση που έκανε. Για τη θέση, για τον ρόλο που είχα. Λοιπόν, στην άμυνα το διπλό Γάκης Καριοφίλης ήταν αξεπέραστο, θα ήταν και σήμερα αν παίζανε αυτοί οι δύο, θα ήταν εξαιρετικοί παίχτες. Στο κέντρο, εκτός από το Λάκη, είχαμε ένα θαυμάσιο κέντρο. Ο Λάκης, ο Νίρου και ο Νάνος. Ο Νάνος ήταν πιο προωθημένος, έπαιζε και το ρόλο του σέντερ φόρουαρντ. Αλλά και στις άκρες, με Αφεντουλίδη και Σουμελίδη, ήταν μια ομάδα που κεντούσε. Και του Παπαϊωάννου σέντερ φόρουαρντ. Παπαϊωάννου. Άμα όταν γινόταν κόρνερ ήταν μισό γκολ. Είχε κεφαλιά, φοβερή αρτικότητα μεγάλη. Έχεις δίκιο. Πώς ξέχασα το σέντερφο του Παπαϊωάννου. Από τέρμα. Τερματοφύλακες περάσανε. Εκείνη την εποχή ήταν ο Λίτσκας, ο Μιχάλης ήταν τερματοφύλακας, από ό,τι λέει το βιβλίο εδώ. Και ο Αργυράκης ήταν. Όλες τις θέσεις ήταν. Νομίζω αδικείται κάποιον που ήταν ο πρώτος τερματοφύλακας της Μικτής, αλλά δεν κάθισε πολύ, ήταν ο πρόγιος, ένας φοβερός τερματοφύλακας, δεν ξέρω. Εδώ αναφέρει το βιβλίο το Ζησιάδη, το Δημήτρη. Μετάπιτα. Ναι, ο πρώτος όμως της συγχωνεύσης, αφού αυτός ήταν της Ορεστιάδος τερματοφύλακας, ήταν ο πρόγιος. Ο πρόγιος, ο οποίος ήταν καταπληκτικός τερματοφύλακας, βέβαια, αλλά δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τους λόγους που εγκατέλειψε. Πολύ γλυκό. Εμένα με πήρε τηλέφωνο και ο Νίκος Οπαλής, μου είπε για κάποιους παίχτες και μου είπε έναν Λεχοβίτη, μου είπε, που είναι ο γυρεότερος παίχτης του Άρη Καστοριάς. Δεν επικοινώνησε μαζί μου βέβαια να μου δώσει τηλέφωνο και κάτι τέτοιο. Ο οποίος θέλει να κάνει και μία παρέμβαση μετά ο Νίκος Οπαλής για να θυμηθεί και αυτός πάρα πολλά. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον. Ναι, κύριε Οικοπλία. Έχουμε και τον Μπάμπη τον Ηλιάδη που ήταν. Που είναι στο Las Vegas, ο Μπάμπης Ολιάδης. Άμα αρχίσουμε με αυτούς. Ήταν και αυτό στον Άρη τότε. Μουρατίδης, Ηλιάδης. Θα μιλήσει ο Ταξόπουλος ο Λάμπης σε λίγο. Θα μπράβο, Ταξόπουλος ο Λάμπης. Θα πάρουμε τώρα τηλέφωνο, μήπως ο άνθρωπος έχει τίποτα, γιατί ξέρω ότι θέλει να φύγει για Αμερική. Τον Ταξόπουλο. Τον πάρουμε τον Ταξόπουλο. Ωραία. Εμείς να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κόλια που ήταν μαζί μας. Βάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα κύριε Κόλια. Γεια σας και καλή συνέχεια. Γεια σου, θα συνεχίσουμε φυσικά και με τους υπόλοιπους παίχτες. Θα πρέπει να πάμε όμως στο διαφημιστικό μας και αμέσως μετά επιστρέφουμε, παιδιά. Προσπαθούμε να έχουμε και τον κύριο Ταξόπουλο, αλλά είναι σε διαδρομή, είναι στον δρόμο, κινείται και δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να μιλήσουμε. Θα δούμε, θα το προσπαθήσουμε, Στράτο. Πάντα με Στράτο Μορφίδη εδώ, Δημήτρη Παπουλίδη εδώ και με κόσμο από την εποχή της συνένωσης της ομάδας. Θα είναι σήμερα στις γραμμές μας μια εκπομπή που ετοίμασε ο Στράτος. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό στην Καστοριά που ακούτε αυτή την ώρα. Να πούμε ότι αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε όλους όσους έχουν φύγει από τη ζωή. Τα φιλαράκια των παιχτών οι οποίοι θα μιλήσουν τώρα. Για όλους αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή. Που ασχολήθηκαν και σαν ποδοσφαιριστές με αυτή την ομάδα. Διοίκηση, φιλάθλους. Και μέσα από αυτή την εκπομπή θα θυμηθούμε αρκετούς, όπως θέλω να μας πει ο Τάκης ο Παπουλίδης, τι παίχτης ήταν ο Νίρου. Σιγά σιγά θα λέμε και για κάποιον. Ο Τάσος ο Νίρου ήταν ένα εξαιρετικό ταλέντο, βιρτουόζος στις τρίπλες, άριστος στα στημένα, έχει βγάλει άπειρα γκολ, άπειρα. Πάρα πολλά γκολ από στιγμένα φάουλ, αλλά και είχε, αν και ήταν σκελετός, ο πιο αδύνατος παίχτης, αν τον ακουμπούσες, μαύριζες, γέμιζες μελανιές.
τι περίεργο παιδί ήταν ο Τάσος Ονείρου, τον οποίο υπεραγαπούσα και με αγαπούσε πάρα πολύ. Με χάρισε και ένα παλτό που το φοράω και το έχω ακόμα. Ένα γερμανικό παλτό. Όσο ο Χρήστος ψάχνει ποδοσφαιριστές αυτό, θα μιλάμε και για άλλους παίχτες, όπως παράδειγμα Καριοφίλης. Καριοφίλης. Γίγαντας. Τέλειος τεχνίτης. Κατέβαλε την μπάλα. Δεν ήταν από τα βαράτε να φύγουμε. Mm. Ήταν είχε πολύ... τεχνική κατάρτιση δηλαδή. Άψογη. 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 Και αυτός και ο Γάκης. Είμαστε πολύ τυχεροί που είχαμε αυτό το δίδυμο πίσω στην άμυνα. Ειδικά ο Καριοφίλης ήταν στρατηγός και μας κατήφθηνε όλους του δεξιά-αριστερά, αλλά και ο Γάκης τέλειος και σουτέρ. Αν μας ακούει τώρα, θα χαίρομαι να τον ακούσω να τοποθετηθεί κιόλας. Θα τοποθετηθεί ο Γάκης, ο Νίκος. Ο Νίκος ο Γάκης. Πολύ θα καλός. Τοποθετηθεί, θα είναι κι αυτός μαζί μας. Εγώ νομίζω ότι δεν φτάνει ούτε 4-5 ώρες για αυτή την εκπομπή. Μέρες, όχι. Και μέρες, και κάποια στιγμή θα ξανασυνεχίσουμε, διότι θα κάνουμε άλλη μία τέτοια, γιατί θέλει να συμμετέχει και ο Παναγιώτης ο Μπάτος, ο οποίος έγραψε αυτό το βιβλίο, και νομίζω ότι δεν μας φτάνουν οι ώρες. Θέλουν πάρα πολύ να κάνουν παρέμβαση. Και Γιώργος Μίκας στη γραμμή μας. Γιώργος Μίκας. Παρουσιάδα. Πού είναι ο Γιώργος ο Μίκας? Ο Γιώργος είναι από την Οριστιάδα. Έπεσε η γραμμή μας. Ταλέντο. Γιώργο. Ο Γιώργος θα μας ξαναπάρει τώρα γρήγορα τηλέφωνο. Προσπαθήσαμε να πάρουμε και τον Μανιώτο Τζακάλιανε στο χωριό και δεν μπορεί να μας μιλήσει, ειδικά αυτή τη στιγμή. Έχουν εκεί διάφορα προβλήματα, όπως μου είπε, και είναι μέσα στα νεύρα. Δεν φτάνει, Χρήστο, αυτές οι ώρες που θέλουμε να κάνουμε. Θα συνεχίσουμε. Σωστά. Και κάποια άλλη εκπομπή. Ωραία. Τώρα Γιώργος Μίκας. Γιατί πέφτει η γραμμή μας? Εμείς εδώ με τον Δημήτρη τον Παπουλίδη θα συνεχίσουμε να αναφερόμαστε σε κάποιους παίχτες όσο προσπαθείς εσύ να βρεις γραμμή. Να μιλήσουμε λίγο για Μανιό Τσακάλι. Μανιό, κοιτάξτε, προτού αναφερθώ στον αγαπητό μου, αγαπημένο θα έλεγα, συμποδοσφαιριστή του Μανιό του Τζακάλι. Να πω και εγώ ότι προχθές που βρεθήκαμε μου είπε πολλούς χαιρετισμούς στον Τάκη του Παπουλίδη. Ναι, ήταν εξαιρετικός παίκτης. Αλλά για την αβυσαλαία, θα έλεγα, αντιπαλότητα που υπήρχε μεταξύ Παναργιακού και Καστοριάς. Το ξύλο που έπεφτε, εγώ έχω μάσει ξύλο μέσα στο Άργος, ακόμα το θυμάμαι. Αλλά η Αργίτε ήταν φοβερή, παλικάρια. Μας κυνηγούσαν και μέσα εδώ στην Καστοριά. Συνήθως συμβαίνει σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Ο Ρότζι τον κυνηγούσαν. Καλύτερες ομάδες δεν έχουν και τις καλύτερες ο σχέσεις. Ο Ρότζις που έπαιρνε στον Άρη. Δήμαρχε, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο μόνο. Και χτυπούσε ο Ρότζις. Τον κυνηγούσαν μέχρι την ψαλίδα πάνω μέσα εδώ στην Καστοριά. Το θυμόμουν και έτρωνε το φιλοκάρι μου. Είχε δυνατούς και άγριους παίκτες. Λοιπόν, Γιώργος Μίκας από την Ορεστιάδα στη γραμμή. Ορεστιάδα, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε Μίκα. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, κύριε. Γεια σας και στους ακροατές σας, γεια. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή για τη συνένωση των τριών ομάδων. Να σε συγχαρώ για την προβολή που κάνεις το παλιό ποδόσφαιρο της Καστοριάς. Πάντα πρέπει να ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε για να δούμε πού θα πάμε. Πρέπει να κοιτάζεις πίσω, κύριε Μίκα, κύριε Γιώργο, πρέπει να κοιτάζουμε πίσω πάντα από πού ξεκινήσαμε. Και στο περπάτημα έτσι, ακόμα γύρνα πίσω να δεις πού ήσουν να παίρνεις θάρρος. Έτσι, 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 έτσι. Λοιπόν, να πω εγώ ότι εγώ ξεκίνησα από την Καστοριά, από την ομάδα της Καστοριάς, της Ορεστιάδος βέβαια. Ναι, 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 ναι. Ξεκίνησα 15 χρονών, παιδί ήμουνα.
Η ομάδα της Οριστιάδος έχει βέβαια μεγαλύτερη ιστορία από όλες τις άλλες δύο ομάδες. Ναι, αλλά ο Άρης ήταν πιο γερός όμως. Ο Άρης ήταν πιο γερός γιατί έκαναν μεγάλη εισαγωγή ποδοσφαιριστών γι' αυτό. Η Οριστιάδα ήταν πιο ωραία όμως. Ακούς δήμαρχε τι λέει ο κύριος Μίκας. Διαφωνώ βέβαια, αλλά μην γυρίσουμε 60 χρόνια πίσω. Η Οριστιάδα και ο Άρης, εκείνη την εποχή, πρώτου 60, δεν είχαν παλιούς, δεν είχαν ξένους παίκτες. Ήταν εδώ η Μικρά Ασία και οι πόντοι της Καλυθέας. Η κεντρώη, η Οριστιαδίτη ήταν η Δαντελένη, η Μίμου Άπτου. Η Μίμου Άπτου. Ο Ατρόμητος χτυπούσε και τους Αριανούς και τους Οριστιαδίτες. Συμφωνεί ο Γιώργης τώρα, δεν μπορεί να διαψεύσει. Γεια σου Τάκη. Βέβαια η Οριστιάδα και ο Ατρόμητος ήταν κατά το Άρη και τις δυο, και οι δυο οι ομάδες. Ήταν πιο αδελφικές ομάδες Οριστιάδα και Ατρόμητος. Η Οριστιάδα και ο Ατρόμητος ήταν μαζί εναντίον του Άρη. Ναι, περισσότερο πιο. Πώς είναι σήμερα όλοι οι άλλοι και ο Ολυμπιακός, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Μπράβο. Καταλαβαίνω. Εκτός αυτού η Οριστιάδα Χρήστο είχε και. Η Οριστιάδα είχε και ωραία τραγούδια. Θα σας αναφέρω μερικά. Βέβαια. Λοιπόν, λέγανε. Όταν τελείωνε ο αγώνας και νικούσε. Η Οριστιάδα. Πέναν οι ποδοσφαιριστές στα παλιά λεωφορεία, ξέρεις τότε που άνοιγαν και τα παράθυρα, ναι. Και ξεκινούσαν μετά τον αγώνα, ξεκινούσαν από το γήπεδο και έκαναν το γύρο της Καστοριάς, δηλαδή πηγαίναν Ομόνια και γύριζαν πάλι πίσω. Και ναι. με τα τραγούδια τα οποία τώρα θα σας αναφέρω. Και ο κόσμος με τις σημαίες, αφού τραγουδούσαν οι ποδοσφαιριστές, ο κόσμος χειροκροτούσε στον δρόμο. Λοιπόν, θα σας αναφέρω μερικά τραγούδια. Σαν παπαρούνες μοιάζουν οι κόκκινες φανέλες. Γι' αυτό και για τους 11 τρελαίνονταν οι κοπέλες. Γι' αυτό και εγώ πήγα, Χρήστο. Κάτσε μισό λεπτό, δηλαδή η Οριστιάδα είχε πέρασει τις κοπέλες. Βέβαια. Κάτσε να δούμε τι θα πει και ο δήμαρχος όμως, μισό λεπτάκι. Επί του πεδίου πρέπει να αποδειχθεί αυτό. Λοιπόν, άλλο ένα τραγούδι. Ναι. Η Οριστιάδα θα βαδίσει με το μέτωπο ψηλά και τη νίκη θα σκορπίσει σαν αετός με τα φτερά. Ρε, αγεναία παιδιά της Οριστιάδος τα παιδιά. Πρωτάθλητες και αυτή τη φορά θα μας βγάλει η πάσα ρε παιδιά. Μάλιστα. Με πάσα και με σουτγερά, με συνεχή τελεία, σκορπούμε γκολ. Και εμείς το είχαμε αυτό ρε Γιώργο. Τι καλύτερο πράγμα από αυτό. Το είχε πάρει και ο Άρης αυτό. Όχι. Σκορπούμε γκολ ολοχαρά. Ο Άρης το πήρε από εμάς. Αυτό το πήρε και ο Άρης αυτό. Εγώ χαίρομαι για αυτά που ακούω τώρα. Είμαι 57 χρονών. Αυτή η εκπομπή, όπως και όλες που κάνουμε με τον Χρήστο, πρέπει να μείνουν αρχείο. Ναι, βέβαια. Προκαλεί μεγάλη συγκίνηση σε όσους εκείνης της εποχής ακούνε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Ας γυρίσουμε λίγο πίσω, δεν πειράζει να πούμε. Δεν είναι. Είπαμε να κοιτάζουμε και λίγο πίσω. Όχι, πρέπει ο κύριος Μίκας έθεσε ένα θέμα. Ναι. Το γυναικείο φύλο. Πραγματικά. Τι σας απασχολούσε και αυτό, δηλαδή. Η γυναίκα δεν ερχόταν στα γήπεδα τότε. Αυτό θέλω να πω. Ερχόταν γυναίκα στα γήπεδα. Χρήστο. Καμιά μέρα έχανε τον δρόμο. Η Οριστιαδίτη ήταν και πιο όμορφη. Θα ανοίξουν βεντέτες να ανοίγουν. Πιο όμορφη. Βέβαια. Ναι, αλλά οι κοπέλες, λέει ο δήμαρχος, δεν ερχόταν στα γήπεδα. Δηλαδή, εσείς πού είχατε. Ερχόταν κρυφά. Ερχόταν κρυφά. Μάλλον και μετά τον αγώνα μας βρίσκαν στον δρόμο μετά τον αγώνα και μας χειροκροτούσαν και μας έλεγαν μπράβο, συγχαρητήρια κτλ. Οι κοπέλες. Ναι, οι κοπέλες. Ενώ για τον Άρη ποιος θα πήγαινε. Τι λέει. Όλοι ξένοι ήταν. Αφού δεν ξέραμε με ποια ομάδα παίζατε. Ναι. Γιωργάκη, δεν μας τα λες καλά. Γεια σου Τάκη. Όχι, λέω την αλήθεια. Ρε, γενναία παιδιά της Οριστιάδος, πάσα λεβεντιά. Αυτά τα λέγατε μέσα από τα λεωφορεία. Ξεχάσατε κάτι εφτάρες, κάτι εννιάρες. Αυτές είναι αναμνήσεις. Τι εννιά. Δεν θα αναφέρω όνομα, βέβαια, δεν ζει αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Είχε γίνει ένα
ένα κόρνερ, έχανε ο Άρης 2-0 και είχε γίνει από τον Ατρόμητο, είχε γίνει ένα κόρνερ και το center back του Άρη στο κόρνερ έβγαλε κάποια στιγμή το παπούτσι του το ποδοσφαιρικό και με το ποδοσφαιρικό απέκρουσε την μπάλα. Και λέω γιατί μπέναλτι. Μπέναλτι ήταν, έτσι δεν είναι? Όχι. Αυτό δεν είναι, δεν το ξέρουμε αυτό. Παπούτσι στο χέρι, άμα έχει. Δεν είναι μπέναλτι το παπούτσι. Μα όχι, το είχε στο χέρι το παπούτσι. Είναι αυτό που λέμε του το παπούτσι στο χέρι, μπράβο, ναι. Να φωνάξουμε το Βαρούχα. Και λέει μπέναλτι ο διαιτητής. Το Βάρ θα το δείξει. Και λέει ο ποδοσφαιριστής του Άρη, όχι λέει δεν ήταν μπέναλτι, να λέμε του παπούτσι τη χτύπησε την μπάλα. Σκέψου δηλαδή. Πάντως κύριε Γιώργο, εδώ Κυριακή 7 Απριλίου του 1963 λέει Ατρόμητος Καστοριάς, Άρης Καστοριάς 07. Ένα παιχνίδι. Ατρόμητος Καστοριάς, Ζησιάδης, Ιωαννίδης, Παρλίτσης, Λιάμπας, Παπαευθυμίου, Δημηρόπουλος, Ρήμος, Σωτηριάδης, Κευρεκίδης, Ηλιού και Γουδής. Και Άρης ναι. Καστοριάς, Λίτσκας, Καριοφίλης, Παπουλίδης, Αθανασόπουλος, Γάκης, Νίρου, Αναστασίου, Σουμελίδης, Κόλλιας, Παπαϊωάννου και Καζαντζίδης. Όλοι ξένοι, σαν να παίζει τώρα παράδειγμα ο Ολυμπιακός. Τι ξέρει, τι περιμένει. Θα τα ακούσει ο Πέτρος ο Αναστασίου, θα πει εγώ από την κλεισούρα είμαι, δεν ξέρω. Λοιπόν, οι άλλοι στην Καστοριά είχαμε ξένους. Τοπικά εδώ, Γιώργη, μην το γυρίζει, μια ιστορία δεν λέει άλλα πράγματα. Τώρα κοίταξε να δεις, το παραδέχτηκες και εσύ έμεσα ότι και εγώ Ρωσιαδίτης ήμουν. Ο Ιτζίδης ο Λευτέρης με γύρισε στον Άρη. Ξέρω ότι ήσουν ο Λευτεδίτης. Ο Λευτεδίτης ήμουν. Αλλά είχε ευγενικά παιδιά, είχε ωραία παιδιά η Ρευσιάδα. Άμπρα, αλλά... τώρα είπες καλά. Δεν χώρισε πολύ όμορφος. Ταξόπουλος, Ηλιάδης, γυρώσαν τις μπουρλίες, είχε παικταράδες τότε. Ταξόπουλος. Εντάξει. Και τούσε, ο Μουρατίδης, ο Γεροκλής. Ήταν καλός, ήταν ο Ηλιάδης. Πίσω. Όχι, Ατρόμητος ήταν. Κύριε Μίκα, από όλους σας θέλουμε να μας πείτε πόσο δύσκολο ήταν τρεις ομάδες που είχαν τις δικές τους αντιπαλότητες, σε βεβαίως ανθρώπινα πλαίσια, έτσι, όχι ίσως τα σημερινά, να γίνει μια ομάδα στην Καστοριά, δηλαδή πόσο είχαν οριμάσει συνθήκες. Τελευταίο αγώνα η Οριστιάδα, αν θυμάμαι καλά, είχε δώσει με το Μακεδονικό ένα παιχνίδι και ήταν πολύ κρίσιμο παιχνίδι αυτό. Η Οριστιάδα κέρδισε το Μακεδονικό Κοζάνης και... Μετά αμέσως έγινε η συγχώνευση. Έπρεπε να γίνει Χρήστο η συγχώνευση γιατί δεν πήγαιναν οι ομάδες, δηλαδή η Οριστιάδα Άρης Ατρόμητος. Κάπου είχε φτάσει το τέρλος αυτών των ομάδων. Ναι, 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 ναι. Ήταν ένα. Δηλαδή θέλαμε λίγο να ανεβάσουμε. Το ζητούσε και ο κόσμος αυτό. Το ζητούσε και ο κόσμος. Ναι, πραγματικά το ζητούσε και ο κόσμος. Δηλαδή, μετά τη συγχώνευση η Οριστιάδα έγινε κέλετρο, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, όχι. Η Οριστιάδα διαλύθηκε. Η Οριστιάδα διαλύθηκε. Το κέντρο ήταν άλλη ομάδα. Όχι, γιατί κάτι λέει το βιβλίο εδώ κάπου. Όχι, 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 όχι. Οριστιάδα, Οριστιάδα, Ατρόμητος διαλυθήκαν αυτές οι ομάδες, όπως και ο Άρης διαλύθηκε και έγινε η ομάδα της Καστοριάς. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή από κάθε ομάδα πήραν παράδειγμα 5-7 ποδοσφαιριστές η Καστοριά που έγινε η ομάδα της Καστοριάς στη συγχώνευση και όλες οι άλλες οι υπόλοιπες, δηλαδή αυτές οι τρεις ομάδες μετά έχουν διαλυθεί. Ναι. Ωραία. Κύριε Μίκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Λίγο να αναφέρω κάποια ονόματα, θέλω Χρήστο, ναι. Δεν θα σε καθυστερήσω περισσότερο από 5 λεπτά. Λοιπόν, για τον Αργυράκη θα πω, ήταν το Α και το κουμπάρος μου Αργυράκης, το Α και το Ω ήταν και σαν τερματοφύλακα και σαν τον χαρακτηρίζω όπως είναι ο Τσιμίχα σήμερα, τον χαρακτηρίζω τον Αργυράκη τότε. Λίγο Ολυμπιακό σε βλέπω. Όχι, όχι, πάω λοιπόν, πάω και είναι ο κύριος Μίκας. Ναι. Ο Γάκης ήταν ο βράχος της Αμίνης. Ο Τάκης Βαπουλίδης, μια κουβέντα θα πω, σκοτόστρα. Και εγώ αυτή θα έλεγα. Το λέει και μόνος του. Και εγώ αυτή θα έλεγα, Γιουργάκη. Εγώ λέω ότι... Το είπα εξάλλου προηγουμένως ότι η μπάλα μπορεί να περνούσε... Ο παίκτης ποτέ. Μπράβο, ο ποδοσφαιριστής δεν περνούσε. Έφυγε όμως, ο Τάκης δεν κάθισε πολύ στην Καστοριά γιατί πήγε για σπουδές στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο Βαρτανίδης ήταν ο μπίζεσβαρ της ομάδος. Καταλαβαίνεις τώρα, του πάω όπως ο Γιώργος. Ο Γιώργος, ναι, Βαρτανίδης. Ναι, ο Χρήστος ο Κεσίδης. Τον θεωρώ σαν τον Τερζανίδη του ΠΑΟΚ. Ο Λάκης ο Κόλιας.
ήταν ο στρατηγός στο κέντρο, στο κέντρο, αθόρυβος παίχτης, αλλά με ήθος και με χαρακτήρα. Τον Ανέστη δεν λέτε. Περίμενε, περίμενε. Λοιπόν, ο Τάσος Μπακιρτζόγλου ήταν ωραίο σέντερφορ. Ο Αλεξιάδης ο Λάζαρος, ο Βιερίνια της Καστοριάς, ο Μουτίδης ο Τέλης, ήτανε δύναμη στην επίθεση. Λοιπόν, ο Τσακάλης ο Μανιός, το λέει και το όνομα Τσακάλη πραγματικά, ήταν ακούραστος. Ο Χριστοφίδης, ταχύς σαν εξτρέμ. Ο Τσαχουρίδης, και αυτός σπουδαίος αμυντικός. Μιλάω τώρα για τους ανθρώπους που είναι που ήταν ζωή, μετά έτσι. Την Ένωση, ναι. Τελευταίο όμως θα αναφέρω τον Ανέση τον Αφεντολίδη, τον αγαπημένο μου Ανέση τον Αφεντολίδη. Τον Ανέση τον Αφεντολίδη το χειροκρότησε όλη η Ελλάδα. Δεν θα πω πολλά πράγματα για τον Ανέστη. Άφησε, δόξασε και την Καστοριά. Με χρυσά γράμματα έπρεπε να τον έχει η Καστοριά για τον Ανέστη τον Αφεντολίδη. Εύχομαι να είναι καλά ο Ανέστης, τον οποίο τον αγαπώ πολύ. Βέβαια αγαπώ και όλους τους ποδοσφαιριστάς όσους γνώρισα και τους εύχομαι να είναι όλοι καλά. Τώρα αν ξεχνώ κάποιον, ζητώ συγγνώμη. Κύριε Γιώργο, να σας πω κάτι για αυτό που είπα νωρίτερα, για αυτό που λέει το βιβλίο. Ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Καστοριάς Ορεστιάδα, που έγινε την Τετάρτη 24 Ιουλίου του 1963 πληρεξούσιος δικηγόρος στις σχετικές νομικές διεργασίες, ήταν ο Παναγιώτης Κρίκης, ενώ ο νέος σύλλογος που ονομάστηκε Αθλητικός Σύλλογος Κέλετρων, δηλαδή μετά την η Ορεστιάδα έκανε το Κέλετρο μετά. Μετά την Ορεστιάδα και λέει ειδικότερα η τροποποίηση του καταστατικού της Ορεστιάδας. Έγινε μια άλλη ομάδα, τέλος πάντων. Έγινε μια άλλη ομάδα, γι' αυτό το λέω, γιατί το λέει το βιβλίο. Μπορεί το βιβλίο να το λέει. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η ομάδα μετά, δηλαδή φύγανε, οι μεν που δεν πήγανε μέσα στην Καστοριά εγκατέλειψαν το ποδόσφαιρο, αυτοί που πήγανε στην Καστοριά. Τέλος πάντων. Δεν έχει καμία σημασία. Εδώ είναι περισσότερο οι αναμνήσεις αυτή την εκπομπή. Κύριε Μίκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, πολύ. Καλημέρα. Την αγάπη μου σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια. Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Μίκα. Θα πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό. Θα επανέλθουμε σε λίγο και με τους υπόλοιπους που έχουμε για σήμερα. Δήμαρχε, θα καθίσουμε ώρες εδώ. Γιατί... Φαντάζομαι να έχεις όρεξη. Ο δήμαρχος νωρίτερα μου λέει και τι πού θα φάμε. Λέω θα μας κοιμήσει κιόλας μετά. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ το είπα. Να φέρουμε εδώ να φάμε. Λοιπόν, πάμε στην ώρα μας. Η ώρα είναι ήδη 1:09. Αυτή την ώρα με τον Νίκο Γάκη στη γραμμή μας. Κύριε Γάκη, καλημέρα. Γεια σας, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, θυμόμαστε, γυρνάμε πολλά χρόνια πίσω σήμερα. Ναι, το 63. Ναι. Με ποιον μπορώ να έχω την τύχη να μιλάω? Και ο Στράτος Ομορφίδης είναι εδώ και ο Δημήτρης Παπουλίδης είναι εδώ. Εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο Χρήστος Νατσούλης. Α, μπράβο. Τι έτσι πες μου. Τι γίνεται? Καλά εσείς, πώς είστε? Δεν ήξερα εγώ περίμενα να με πάρουν τηλέφωνο για να έρθω στην συγκέντρωση, αλλά δεν με ειδοποίησε κανένας. Όχι, δεν ήταν τηλεφωνική. Τηλεφωνικά θα είναι τηλεφωνική. Νόμιζα ήταν σε κάποιο χώρο. Μακάρι βέβαια να γίνει και μια συγκέντρωση να βρεθείτε όλοι εσείς που ενωθήκατε για ένα όνομα. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Λοιπόν, από εσάς θέλουμε, κύριε Γάκη, και από όλους όσους μιλάμε σήμερα, να θυμηθείτε γεγονότα της εποχής και το πώς άνθρωποι από διαφορετικές ομάδες, εσείς ήταν στον Άρη. Ήταν. Τον Άρη, ναι. Πώς λοιπόν εσείς από διάφορες ομάδες αφήσατε τις αγαπημένες σας ομάδες για να νιωθείτε κάτω από ένα όνομα, το όνομα της Καστοριάς. Αυτό ήταν για μένα ήταν επιτακτικό. Ναι. Γιατί τρεις ομάδες ήταν για μια πόλη, ήταν πολλές. Πολυτέλεια. Και έπρεπε να γίνει μια. Και έγινε μια και μεγαλούργησε τότε. Ακριβώς. Και νομίζω και σαν ενωμένη ομάδα φτάσατε πολύ κοντά σε ένα πρωτάθλημα. Δεν πολύ, ναι, πάρα πολύ. Σε εκείνο το πρωτάθλημα, μάλλον στη συγχώνευση και μετά, η πρώτη χρονιά ήταν σαν Άρης και μετά ήταν η Καστοριά. Ναι, ναι. Σαν Άρης και σαν Καστοριά, εκείνη την εποχή ήταν πολύ μεγάλη ομάδα. Είχε πολύ μεγάλους παίχτες. Mm-hmm. Ποιους από αυτούς θυμάστε λοιπόν? Ο μεγαλύτερος παίχτης μετά από το Δωμάτιο στην Ελλάδα, Μπαλαντέρ, έχω τον Ήρου. Τον Ήρου. Σαν τον Ήρου δεν υπάρχει. Μπράβο. Τώρα μιλούσε ο Δήμαρχος. Αυτό ακριβώς έλεγε και ο Τάκης ο Παπουλίδης. Το έλεγε και ο Τάκης. Βεβαίως.
ο Καριοφίλης, ο μεγαλύτερος center back. Ο μεγαλύτερος τεχνίτης center back. Ο Φώτης. Και ο Γάκης. Ο Φώτης, πέρα, πολύ με πολύ. Ο Κόλιας. Και ο Γάκης ήταν καλός, λέει ο Τάκης ο Παπουλίδης. Έτσι λέει ο κόσμος. Εσείς κύριε Γάκη, τι θέση παίζατε? Εγώ έπαιζα center back μαζί με τον Καριοφίλη. Ο Καριοφίλης στο τέρμα πίσω και εγώ έπαιζα στόπερ μπροστά. Σαν τελευταίος ο Καριοφίλης, το παλιό σύστημα του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι. Και ήταν, μπροστά... επειδή ήταν πιο τεχνίτης, ναι, αυτός, ναι, έπαιζε τελευταίος. Σαν λίμπερο, και... σαν λίμπερο, ας πούμε. Μπράβο. Για όσοι τιμούνται οι παλιοί. Ο Αφεντουλίδης, μεγάλος παίχτης. Όταν... Και πώς... Και πόσοι άλλοι, Βαρντανίδης, Κόλιας, Τσαχουρίδης, ο άλλος... Τους νεότερους που ήρθαν μετά στην ομάδα, ναι. Ναι, ο Τσουλουκίδης, μεγάλος. Ο Τσουλουκίδης άμα ήταν στον Ολυμπιακό, θα ήταν 100 φορές διεθνής. Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου, τι μου λέτε τώρα, ονόματα θρύλοι. Πόσο αγαπούσατε την μπάλα, κύριε Γάκη, δηλαδή... Τώρα είναι διαφορετικά τα δεδομένα όπως καταλαβαίνετε. Εγώ και όλοι οι συμπαίκτες που ανέφερα προηγουμένως, μόνο με την μπάλα ήμασταν. Μόνο με την μπάλα. Δηλαδή ήταν άλλο πράγμα. Να σας φέρω ένα παράδειγμα που θα σας αρέσει, που θα σας το πω. Για πείτε μας. Ο μεγαλύτερος, δηλαδή όταν είσαι πιτσιρικάς, 5, 10, 12, 13 χρόνων, μόλις πάρεις την μπάλα και είναι όλα τα πιτσιρικά στην αλάνα, προσπαθείς να περάσεις τρίπλα, έτσι. Ναι. Ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, για πολλούς, όχι για μένα, είναι βέβαια, λοιπόν, είναι ο Ρονάντο της Γιουβέντους. Μάλιστα. Αυτός δεν ξέρει τρίπλα. Ένα με ένα δεν περνάει. Ναι. Περνάει ο Μέση, ο άλλος. Ο Μέση είναι μάγος. Ναι. Κατάλαβες. Αλλά όλα τα άλλα του Ρονάντο, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όλα. Σε σουτ, σε φάουλ, σε κεφαλιά, σε γρήγο. Mm-hmm. Αλλά έναν με έναν δεν περνάει. Έχει ένα μειονέκτημα στην τρίπλα δηλαδή. Δεν έχει τρίπλα. Δεν έχει τρίπλα. Ο Μέση την περνάει την μπάλα μέσα από την βελόνα. Ο άλλος δεν την περνάει. Να ρωτήσω για το εξής. Υποδομές δεν υπήρχαν. Τα γήπεδα ήταν σε άθλια μάλλον κατάσταση. Ξέρα. Τάκλινγκ 10 μέτρα σε ξερό γήπεδο. Ναι. Όταν βλέπετε τα σημερινά, λέτε αν ήμουν εγώ σήμερα, λέτε. Όχι, βλέπω τα σημερινά και δεν θέλω να τους δω. Α. Αν ήταν ο Ρονάλντο και ο Μέση τώρα από τον Τάκη του Παπουλίδη, δεν πιστεύω να περνούσαν παντού. Όχι. Θα τους κλάνευε. Έχεις μεγάλη φήμη δήμαρχη, δηλαδή. Βεβαίως. Κοίτα, αν δεν ήξερες να κλαδεύεις, δεν θα επιζούσες ποδοσφαιρικά εκείνη εκεί την εποχή. Ναι, ο Τάκης θα τους καθάριζε, ο Τάκης. Παναγία μου. Γεια σου ρε Νικόλα, με την κεφαλιά σου, με το σουτ σου. Τι ωραία χρόνια εκείνα, ρε. Πολύ ωραία χρόνια. Και θυμάμαι, Τάκη μου, 7-8 άτομα ήμασταν επάνω στο σπίτι σου. Ναι, μένατε εκεί ο Μπαρμπαγιάννης, κύριε. Μπράβο, ο Μπαρμπαγιάννης, ναι. Ο Αθανασόπουλος, ο καημένος, ο Ηρακλής. Ναι, ο πολύ μεγάλος μπακ, ναι. Πολλά παιδιά. Αισθάνεστε, κύριε Γάκη, ότι αυτό που κάνετε τότε, συνένωση σε μια ομάδα, ήταν η αρχή για να φτάσει πολύ ψηλά η ομάδα της Καστοριάς κάποια στιγμή μετά από χρόνια? Κύριε Νατσούλη, ήταν όλοι τους μεγάλοι παίχτες. Ναι. Ήταν όλοι. Δεν υπάρχουν τέτοιοι παίχτες. Τώρα είναι μόνο τα λεφτά. Αισθάνεστε λοιπόν ότι ένα κομμάτι αυτής της μεγάλης Καστοριάς σας ανήκει? Βεβαίως. Γιατί ήσταν πρωτοπόροι σε αυτό το εγχείρημα. Αμέ, εγώ αισθάνομαι πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ήταν θεμελιώδης η παρουσία, ναι. Και των δύο, το προανέφερε και ο Νίκος, και του Καριοφίλη. Στο κέντρο της άμυνας. Ήταν εμογκόληθοι και οι δύο, τέλειοι. Δεν υπάρχουν τέτοια σεντερμπάκια. Σταμάτησε ο Παπουλίδης και πήρε τη θέση του Τσουλουκίδης και δεν βγήκε ποτέ από την ομάδα. Μάλιστα. Και έτσι υπήρξε η συνέχεια. Το αράτ που έκανε ο Τσουλούκ έφτανε, ήταν σαν κόρνερ. Από τη μεσάδα ανατόριγνε στο κεφάλι του Παπαϊάννου θα πήγαινε. Τόσο πολύ, ο σημειοφορείτης της εποχής, ας πούμε. Πιο δυνατός ακόμα. Ο Τσουλούκ ήταν πιο δυνατός. Και πιο καλός παίκτης ήταν.
Και βέβαια και αρχηγός, έτσι νομίζω ήταν. Όχι, πολλά χρόνια και αρχηγός. Καριοφίλης ήταν αρχηγός συνεχώς. Όσο ήταν δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Γάκη, ναι, ναι. Θέλετε κάποια στιγμή, όσοι τουλάχιστον είστε και εν ζωή ακόμη, να είστε. Να βρεθείτε κάποια στιγμή. Να βρεθείτε κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι παίκτες. Με τον Λάκη τον Κόλια θα το προσπαθήσουμε να γίνει αυτό μέσα στο Σεπτέμβριο. Κάπου να συναντηθείτε όλοι μαζί. Ναι, κάνε αυτή την κίνηση εσύ και θα έρθουμε. Το ετοιμάζει ο Στράτος αυτό, να ξέρετε. Μαζί με τον Λάκη τον Κόλια θα συνεννοηθούμε να μαζευτείτε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Κάπου σε ένα μαγαζί, θα σας προτείνω εγώ 2-3 μαγαζιά, ούτως ώστε. Μπράβο. Μπράβο. Να βρεθούμε. Άντε. Και θα είναι ο Χρήστος μαζί και τα δύο παιδιά που έκαναν αυτό το βιβλίο. Να σε ρωτήσω λίγο, Νίκο, το έχεις το βιβλίο αυτό, Μνήμες του Καστοριανού Ποδοσφαίρου? Είχα ένα βιβλίο, αλλά δεν νομίζω να είναι αυτό που λες. Εντάξει, εγώ θα προσπαθήσω μέσω του Δήμου ή κάτι να βρω κάτι να προσπαθήσουμε να σας δώσουμε ένα βιβλίο να πιστεύω. Εγώ νομίζω ότι η μεγαλύτερη πηγή είναι ο Αργυράκης. Ο Αργυράκης έτσι κι αλλιώς το έχει το βιβλίο που το έχει, εντάξει, προσπόρηση. Θα τον έχουμε και τον Αργυράκη. Α, μπράβο, αυτό είναι. Αλλά γιατί είναι ένας τρόπος να σας τιμήσουν. Πραγματικά, σας αξίζει μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή τώρα ένα βιβλίο δεν είναι τίποτα δηλαδή για αυτά που προσφέρατε στο Καστοριανό ποδόσφαιρο. Μεγάλο κομμάτι της Καστοριανής. Εγώ έπαιξα στην Καστοριά 6 χρόνια. Από το 60 μέχρι το 66. Και μετέπειτα η πορεία του Λάρη. Το λέω τόσες φορές να με. Ναι. Μπράβο, αφιέρωμα στο Λάρη κάποια στιγμή. Σωστά, σωστά. Νίκο, πες και για το Σουμελίδη, ρε. Δεν είπαμε τίποτα για τον Τάσο. Ο Ανέστης. Ο Ανέστης. Ο Αφεντουλίδης έξω αριστερά και ο Ανέστης έξω δεξιά ήταν η καλύτερη εξτρέμ που έχει περάσει από την Ελλάδα. Άμα δεν είχαν να τον Παπουλίδη όμως. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, 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 ο Τάκης. Να ρωτήσω κάτι, αν θυμάσαι, επειδή αναφέραμε τον Σουμελίδη, είχε βγάλει ένα γκολ από τα δεξιά στη Λαμία. Ναι, ναι, το 3-1. Το γκολ που μπήκε από τα πλάγια, τυλίχθηκε μέσα στα δίχτυα, αλλά ήταν έξω και το διατής το κατακύρωσε με εμάς. Και ο Σουμέλας έκανε το κορόιδο και έφυγε. Αυτό είναι το 3-1. Το θυμάσαι αυτό. Το 3-1. Θυμάμαι το 3-1 μέσα στη Λαμία. Α, εκεί φάγαμε και ξύλο. Την πρώτη χρονιά ήτανε. Και το βουλευτή της Λαμίας, το θυμάσαι. Θα προσπαθήσω να το βρω στο βιβλίο, να πούμε, μέσα στη Λαμία. Εγώ θυμάμαι, στη Λαμία είχαμε πάει και κερδίσαμε 3-1. Και ο άνωστος έκανε ένα άλμα 5 μέτρα και ακούμπησαν τα πόδια του στον αντίπαλο στο αόμο και έπεσε με το κεφάλι κάτω, γιατί το χώμα του γηπέδου ήταν σαν άμμος και μπήκε μέσα λοιπόν, το κεφάλι. Λοιπόν, Νίκο, να σου θυμίσω κάτι. Κυριακή 10 Μαΐου 1964, Λαμιακός Καστοριά 1-3. Εδώ μέσα. Όχι, μέσα εκεί. Ναι. 1-3. Εκεί μπήκε το ένα του γκολ έτσι. Α, ναι, άρα δεν υπήρχε Λαμία, υπήρχε ο Λαμιακός. Λαμιακός, ναι. Κατόρδωσαν να προηγηθούν μόλις το 7 με τον Ανέστη Αφεντουλίδη, λέει. 5 λεπτά μετά Σουμελίδη αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Και στο 18 ο Σιμακόπουλος επιχείρησε σούτ, όμως δεν είχε αποτέλεσμα. Από αυτούς που ανάφερες μόνο είναι μύθι, ρε παιδί μου. ο Ασημακόπουλος είχε κάνει το 1-3. Ναι, ναι, θέλω να σου πω αυτά τα ονόματα που είπες. Ναι, είναι πολύ. Εγώ έχω εδώ μια φωτογραφία με αυτούς που λες τώρα. Μάλιστα. Ο Νίκος Γάκης είχε και μια έτσι πολύ ελαφριά θεώρηση των πραγμάτων. Όταν πήγαμε στη Θήβα να παίξουμε με τον Κάδμο Θηβών. Ναι, μπράβο. Μπράβο, τι μπράβο, περίμενα να πω. χώρια το ξύλο άρχισε από να μας δέρουν από τον δρόμο. Ο Νίκος μπήκαμε σε ένα καφενείο έτσι για να την γλιτώσουμε. Και εκεί αυτοί καπνίζαν αργυλέδες. Πρώτη φορά είδε αργυλέδες μέσα σε καφενείο. Τι κάνουν αυτοί, ρε, τι είναι αυτοί, ρε. Πού πέσαμε, πάμε να φύγουμε από εδώ γρήγορα. Φοβήθηκε. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Με τις αργυλέδες. Δήμαρχε, 24 Νοεμβρίου του 1963, Κάδμος Θηβών Καστοριά 1-1. Κάδμος Θηβών. Και πολύ ξύλο. Σε αυτό το παιχνίδι, από τη Θήβα μέχρι την Καστοριά, σχεδόν σπασμένο το πόδι μου ήταν. Παναγία μου. Πολύ βαρούσα, παιδιά.
Τέλος πάντων, δεν μας φτάνουν ούτε 10 ώρες γι' αυτό για να συζητάμε, να πούμε, οπότε θα, αυτά όλα θα τα πείτε στη Ρετσίνα μαζί και στο κρασάκι. Μπράβο. Που θα πιείτε κάποια στιγμή. Αυτό θα είναι πάρα πολύ θα ωραία. Τα πείτε όλοι μαζί και εκεί θα είναι πολύ καλύτερο και από εκπομπή δηλαδή. Θα... Μπράβο, εννοείται. Με αυτή την κολοαρόστια που έχουμε μπλέξει έχουν χαθεί ανθρώπινες σχέσεις, ούτε επαφή με κανέναν ούτε τίποτε. Θα έχει το προλάβουμε όμως. Έχει δίκιο, ναι, ναι. Τι έχω κάνει εγώ σαν δήμαρχος έξω στη Χλώη, αλλά πέρασαν πολλά χρόνια. 20 χρόνια. Εγώ θα προσπαθήσω να έχει συμμετοχή και ο Δήμος σε αυτή τη συγκέντρωση. Ωραία. Κύριε Γάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Γεια σου Νίκο. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα ήθελα να κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση που είπατε. Θα το προσπαθήσω μαζί με τον Λάκη τον Κόλια. Έγινε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, να είστε καλά, ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Γάκη. Θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα φίλοι, φιλάθλοι, αγαπημένοι σας οργανοί. Πρωτού πούμε τίποτε θέλω να σου πω το εξής. Ναι. Όταν ο Θεός λέει είχε τα μεγάλα του κέφια έκανε την Ελλάδα, αλλά όταν ερωτεύτηκε έκανε την Καστοριά. Γράψε αυτό. Όχι, να μας πει ο Τάκης ο Παπουλίδης είναι αυτά που λέει τώρα ο Οργυράκης, τα έλεγε και τότε τα ωραία. Ο Οργυράκης ήταν σεμνό παιδί. Για σε... πες μου. Τότε, δεν ξέρω να άλλαξε. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο Τάκη. Ναι. Ναι. Οργυράκη, γεια σου. Ο Τάκης ο Παπουλίδης είμαι. Γεια σου Τάκη. Άρε τερματοφυλακά. Άρε Νιχοκόπτη. Εγώ τον έλεγα τον Τάκη Νιχοκόπτη. Δεν περνούσε τι να σου πω. Νιχοκόπτη. Ποδοκόπτη. Να φανταστείς τα εξτρέμ. Ναι. Να τσούλι. Τα εξτρέμ μας μιλούσαν στο πληθυντικό. Από σεβασμό. Αλήθεια σε λέω. Αλήθεια. Ναι. Ήμασταν μια τετράδα η οποία πραγματικά ήταν μια άμυνα γρανίτης. Αλλά είχαμε ένα, πώς το λένε, αυθόρμητο τρόπο παιχήματος. Δηλαδή όταν ο Τάκης του Παπουλίδης γινόταν δεξί μπακ και έβγαινε προς την επίθεση, πίσω ήταν ο Γάκης, μετά ξέρω εγώ ο Βρετόπουλος και τελευταίος εγώ. Δεν καθόμασταν ποτέ στην ίδια γραμμή, γιατί όποια παλιά περνούσε κάποιος δεν την προλάβαινε. Μάλιστα. Άρης μια ζωή, άρης μια ζωή. Ήταν αυτό το σύστημα. Άρης μια ζωή. Ναι. Και πλέον να ξέρεις ότι πάρα πολλές χρονιές ο Άρης Καστοριάς είχε βραβευτεί γιατί είχε την καλύτερη άμυνα. Αργύρη, μου έχεις πει πάρα πολλές φορές ιστορίες για μαρκαρίσματα με τον Αντωνιάδη. Ναι, και ναι. Εκείνο το περίφημο που μου είχες πει κάτι για Σκόρδα και Πράσα. Α, μπράβο. Για κάνε μια ανάλυση λίγο το τι συνέβαινε τότε. Μου είπα να τον παίξω man to man. Ναι. Εγώ δεν τον έπαιζα κολλικά. Δεν ήμουνα, δεν τούζα επάνω του επειδή ήταν ψηλός. Ναι. Τον άφηνα 3 μέτρα μπροστά μου. Ο τερματοφύλακας, επειδή ήταν η πρώτη κεφαλιά, η πρώτη πάσα, χτυπούσε απευθείας στον Αντωνιάδη. Ναι. Και εγώ έπαιρνα φόρο, σηκωνόμουν και τον περνούσα ένα κεφάλι και έπαιρνα τις κεφαλιές. Ο Αντωνιάδης είχε πόη, αλλά δεν είχε ελαστικότητα, δεν μπορούσε να σηκωθεί, είχε πολύ βάρος. Ναι. Και για να το σπάσω το ηθικό τον έλεγα, γυρνούσα γύρω του και έλεγα, ρε το μπούστι μου, τι παιχταράς, τι παιχταράς, συγγνώμη για την φράση μου, αλλά είναι διαγραφή από τα πρακτικά. Ναι, θα διαγραφεί. Ναι. Και κάτι μου είπε, ρε τάπα, θα σου δώσω μία, θα σε βάλω μέσα στο χώμα. Και εκεί τον είπα, φίλε, και τα Πράσα έχουν πόη, αλλά τα Σκόρδα είναι πολύ πιο ακριβά. Πόπο. Ο άνθρωπος κόλλησε. Όλα αυτά ενώ πεζόταν το η μπάλα μέσα κανονικά. Αυτά τα μαρκαρίσματα τα θυμάται και ο Μανιός ο Τσακάλης με τον, μου είχε πει ιστορίες πολλές με τον Αντωνιάδη. Ναι. Έναν όμως... άλλο παίχτη που έπαιξα πάρα πολύ, ναι. Παρόλο που, πόσο λένε, μπατσιστήκαμε, κλωτσιστήκαμε, ήταν ο Μπιτζίδης που πήγε στον Άρη Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Αργύρι, πολλοί ρωτάνε, καλύτερα ήσουν στο τέρμα ή μέσα. Καλύτερα στο τέρμα ή μέσα. Εγώ μιλάω τώρα όταν έπαιζα μέσα. Ναι, εσύ, εσένα πως άρεσε καλύτερα. Εσένα τέρμα ή μέσα. Εσένα άρεσε.
Και τέλος πάντων έγινε φασαρία με τον Πιτσίδη κακό. Του λέω, Πιτσίδη, με μένα θα φέρεσαι πιο πολιτισμένα. Εμένα θα με μιλάς στον πληθυντικό. Ναι. Θα με έπιανα σφάσιμο. Εντάξει, με περνούσε ένα μπό, ήταν τετράγωνος. Σωστά. Και τον έπαιζα έτσι παιχνίδια, πώς το λένε, διάλεκτο. Πες μου όμως κι αυτό. Πού σ' άρεσε να παίζεις περισσότερο, τέρμα ή μέσα? Κοίτα, σαν τερματοφύλακας πίστευα ότι μπορούσα να κάνω πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά δεν ήταν το ανάστημά μου κατάλληλο για αυτό, ναι, έτσι, μάλιστα, και λιμπόγια και τέτοια. Αλλά ναι, είχα φοβερή ελαστικότητα και μεγάλη αντίληψη. Μάλιστα. Αλλά σαν μπακ μπορούσα να ξεδώσω, πώς το λένε, ανέβαινα, κατέβαινα, ανέβαινα. Άρα απάντησες, σαν μπακ ήθελες να παίζεις. Σαν μπακ ήθελες να παίζεις. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Αργύρη. Εσείς που ήσταν σε ομάδες, είτε στον Άρη, στην Οστιάδα, στον Ατρόμητο, όταν έγινε η συνένωση, στεναχωρηθήκατε που φεύγετε από τις ομάδες που αγαπήσατε ή χαιρόσασταν που δημιουργείται μια ενιαία Καστοριά? Κοίτα, εγώ ξέρεις, ακολουθώ γλίγορα την εποχή και τη μόδα. Ναι. Πόσο λένε, συμβιβάστηκα αμέσως όταν ενώθηκε η Καστοριά. Και πίστευα ότι αυτό θα μας βοηθούσε όλους να δεθούμε σαν φίλαθλοι, σαν ομάδα, σαν. Και δόξα τω Θεώ, νομίζω αυτό βοήθησε και εξελίχθηκε και φτάσαμε στο κύπελλο Ελλάδος. Δήμαρχε, ενώθηκε και η πόλη γενικότερα, γιατί ήταν χωρισμένη και η πόλη με φανατικούς φιλάθλους κάθε ομάδα. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα τώρα. Ρωτάω λίγο και τον Δήμαρχο, αν πέρα από το ποδόσφαιρο, ενώθηκε και η πόλη πιο δυνατά για τα προβλήματα που είχε μέσα από το ποδόσφαιρο? Κοίταξε, ήταν δύσκολο πραγματικά, γιατί υπήρχε μεγάλη αντιμαχία. Μην τα κοιτάς τώρα, πολύ μακριά φαίνονται πολύ ωραία, αλλά υπήρχε μεγάλος φανατισμός μεταξύ των φιλάθλων, τριών ομάδων, και των φιλάθλων και των ποδοσφαιριστών. Άρα ηρέμησε λίγο και η Καστοριά. Ηρέμησε, ναι, αλλά είχαμε με τον Παναργιακό θέματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, τρώγαμε πολύ ξύλο. Δεν υπήρχε και περίφραξη στο γήπεδο τότε. Έμπαινε, μπορούσε να μπαίνει ο καθένας μέσα, Αγγλία από τότε, να ρίχνει μια γροθιά η κεφαλιά και να φεύγει. Ναι. Άρα η μεγάλη αντιπολότητα σταμάτησε, Αργυράκη, μεταξύ των τοπικών ομάδων της πόλης, αλλά αναπτύχθηκε μια άλλη με τον Παναργιακό, μας λέει εδώ ο Δήμαρχος. Όχι, υπήρχε πάντα. Ναι, υπήρχε πάντα. Βέβαια. Ναι. Πιστεύω ότι θυμάμαι ήταν ο Μανιός ο Τσακάλης, ναι, εξελίξιμος, ήταν ο... Ίσως καλά ταλέντα. Καραγεωργίου. Ναι, πολλά ταλέντα. Ίσως ήταν και λάθος μας που δεν βοηθήσαμε περισσότερο από το Άργος να πάρουμε παίχτες. Πήραμε λίγους, πήραμε τον Τάκη το Τσίμα, πολύ λίγους. Άρα αν παίρνατε και παίχτες, ερχόταν όμως οι παίχτες από το Άργος εδώ ή... Γιατί ήταν ο Σικαβίτσος, ήταν μεγάλη. Ναι, θέλω να πω, μήπως ήταν λίγο δύσκολο να έρθουν, δηλαδή παίζαν τα τοπικιστικά πολύ. Εντάξει ρε παιδί μου, δεν ήταν πρόβλημα τώρα από το Άργος να έρθουν εδώ για τις προπονήσεις. Ναι. Έπρεπε να βάλουμε το νόημα πάνω απ' όλα η Καστοριά. Καστοριά δεν σημαίνει. Θυμάμαι και πενταγενέστερα, για να φέρουμε τον Τζιλίδη στην Καστοριά είχαν γίνει διάφορα πράγματα. Όχι πιο πίσω ακόμη, δεν ξέρω. Τότε εκείνη την εποχή συζητιόταν πάρα πολύ αυτή η μεταγραφή, δηλαδή το πώς έγινε του Γιώργου του Τσιλίδη στην Καστοριά. Ναι. Σε σχέση με Άργος Καστοριά πάντα. Ναι, έτσι, γι' αυτό συζητάμε. Ναι. Και γι' αυτό λέμε. Αν ήταν εύκολο. Θυμάστε να θυμάστε τον Τσιλίδη. Ναι. Ο Τσιλίδης για μένα έπρεπε να αφήσει εποχή. Όπως ο Μανιός ο Τσακάλης, σεντερφόρ, μαχαιρονομάχος, έτσι το λέγαμε. Χτυπούσε πάνω του και τραυματιζόσουν. Οι ποδοσφαιρομάνες την εποχή εκείνη... Είχε μεγάλα ταλέντα το Άργος. Την εποχή εκείνη, Αργυράκη, αν θυμάσαι, οι ποδοσφαιρομάνες περιοχές ήταν η Μεσοταμία, ήταν το Καλοχώρι, ήταν ναι, το Άργος, ναι, ναι, Οριστικό. Καλυμάνης και ποιος, πάρα πολύ. Ποιοι δεν ήρθαν από αυτά? Ο Τέλης ο Μουτίδης, ο οποίος ήταν ανθρωποφάγος. Ναι. Τι ομάδα ήταν αυτή? Σηκωνόταν ο Αμανατίδης, ο Μουτίδης, ο Καρπόζηλος. Πολλοί ήρθαν από αυτά. Ο Καρπόζηλος ήταν μια άλλη κάστα. Δηλαδή μου θύμιζε πέφτει από την... από την Ολλανδία, πώς το λένε, είχε... Φαντεζή.
Ναι, αθόρυβος, αόρατος ρε παιδί μου. Ναι. Και ένα φοβερά ευγενικό παιδί πάνω απ' όλα. Αργύρη, πες μας ένα παιχνίδι που σου έχει μείνει στη μνήμη σου. Που δεν πρόκειται να το ξεχάσεις που ποτέ. Που δεν πρόκειται να το ξεχάσεις ποτέ. Τι, για πες το μου, δεν το κατάλαβα. Ποιο παιχνίδι δεν θα ξεχάσεις ποτέ, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ εκτός έδρας, είτε για καλό ποδόσφαιρο, είτε γιατί δεν περάσατε καλά, γιατί εκείνη την εποχή... Γιατί συνέβη κάτι. Είχαν και εκείνοι νυχοκόπτες, όπως λες, σαν τον Τάκη του Παπουλίδη. Ναι. Ένα παιχνίδι που αφήσαμε εποχή ήταν μέσα στη Λάρισα. 0-0, αλλά ρε παιδιά, στο τέλος για αυτούς ήταν πολύ σημαντικός αγώνας, έπρεπε να μας πάρουν. Το 63 αυτό, Λαρισαϊκός Καστοριά, ήταν το δεύτερο παιχνίδι. Όλη η κερκίδα σηκώθηκε όρθια και μας χειροκροτούσε. Εκείνο με συγκίνησε. Το φάουλ, εκείνο το παιχνίδι, Αργύρη, αν θυμάστε το φάουλ του Ιεροκλήτου Μουρατίδη, που το χτύπησε, το έβγαλε γκολ. Και ύστερα πήδηξε το φράχτη και πλάκωσε το ξύλο όλη την κερκίδα της Λάρισας. Εκείνος ο Ιεροκλής, έχω ακούσει πάρα πολλά παλικάρι, για αυτό. Παλικάρι. Δεν λογάριαζε τίποτε. Ακούς, παίζουμε στο Βόλο και έχουν ένα center back Σουκνίδας, όνομα και πράγμα. Σουκνίδας. Έτσι, 2 μέτρα. Και center four είναι ο Καραμανίδης. Ο Καραμανίδης ήταν ο πρώτος σκορέρ Β' Εθνικής μέχρι τότε. Και τον πήρε και τον χτυπούσε, τον έκανε. Τι να σου πω, το σακάτεψε. Είχαμε χάσει 4-3. Ναι, μπράβο. Ωραία. Το θυμάσαι. Το έχει αυτό στο βιβλίο μέσα. Έχει αναλυτικά 23 Φεβρουαρίου του 1964. Μπράβο. Να μην πω λίγο, τον χτύπησε, τον έκανε. Το λέω ρε Καραμανίδη, δώσ' το ένα μπάτσο ρε το μαλακισμένο. Και έρχεται ο Σουκνίδας. Α, λίγα είναι αυτά που λέω Αργυράκη σε σχέση με αυτόν τον πεκιάρι που είχαμε την προηγούμενη. Και σκύβει για να με δει, έσκυψε για να με δει, τόσο ψηλός ήταν. Και εγώ σηκώνω έτσι τα πόδια μου και του λέω εσένα ρε. Θα σε δώσω μια μπουνιά, τότε ήταν η μόδα που πήγαινε ο Απόλλωνε πάνω στη Σελήνη. Ήσασταν ψόφοι όλοι για καυγά. Συγγνώμη, αλλά ήσασταν όλοι ψόφοι για καυγά. Τον πιάσαν τα γέλια, τρελάστηκε. Αμολυμένο το ζωμένο. Πάντως με λίγα λόγια, όντως είχαμε φοβερή ομάδα, γιατί ήμασταν η πρώτη ομάδα Β' Εθνικής, παιδιά, το λέω ειλικρινά, που καθιέρωσε τα μπακ να γίνονται εξτρέμ. Δηλαδή βγαίναμε ο Γιώργος ο Τσουλουκίνης και εγώ από την άλλη μεριά. Θυμάμαι σε ένα πρωτάθλημα έβγαλα 7 γκολ. Σαμπάκ. Μάλιστα. Τα 6 τα έβγαλα με κεφαλιά. Γιατί είχα πηδούσα πάρα πολύ. Παρά το ύψος μου είχα πολύ αλτικότητα. Αργύρη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν στην εκπομπή μας, έτσι να θυμηθούμε εκείνη την περίοδο. Πάμε σχεδόν 60 χρόνια πίσω, παιδιά. Δεν καταλαβαίνουμε τώρα τι λέμε. Έτσι. Τώρα, σαν να μου λες προ Χριστού, με τρομάζει. 60 χρόνια, ρε παιδιά. Περίπου είπα, δεν είναι 60, λιγότερα από εκεί. Κάπου 60. Κοντά στα 60. Να ξέρεις όμως, ήμασταν μέσα στις πρώτες τρεις ομάδες της Β' Εθνικής, πάντα η Καστοριά. Γι' αυτό το παιχνίδι μέσα στο Βόλο, γράφει εδώ το βιβλίο για την ιστορία, λέει ότι είχε τιμωρηθεί η Καστοριά με τρεις αγωνιστικές τότε για κάτι επεισόδια. Αυτό προκάλεσε τη γενική κατακραυγή των απανταχού φιλάθλων της Καστοριάς και πολλών επαγγελματικών ενώσεων. Στην ομάδα ατόμων που εκπροσώπησαν την Καστοριά κατά την εκθήκαση της υπόθεσης συμμετείχε και ο δήμαρχος της πόλης. Δηλαδή είχε γίνει κάτι το οποίο είχε τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές η Καστοριά. Πρόσεξε με όμως. Το τι φασαρία έγινε, τι πέτρες ερχόταν από την κερκίδα, δεν θα ξεχάσω. Είχαμε προποντή τον Πετρίτσι και μας μάζεψε και μας πήγε στην καταπαρτή. Και την ώρα που κατεβαίναμε ήμασταν τελευταίοι. Ο Γάκης, εγώ και ο Πετρίτσις. Και μπροστά μου στον Πετρίτσι, όπως είναι, πώς το λένε, η σιδερένια η πόρτα που κλείνει από πάνω, έλθε μια πέτρα, τον χτυπάει στο κεφάλι και τον αφήνει αιμόφυρτο. Και βγαίνει από την κερκίδα, από την καπαχτή και βγαίνει έξω και λέει «Με φάγατε ρε».
Έγινε σοου μεγάλο. Σκηνές, όχι αστεία. Μία ωραία ατμόσφαιρα. Πραγματικά. Αργύρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, συγχαρητήρια, πραγματικά συγχαρητήρια για την προσφορά σας και για τις ωραίες αναμνήσεις. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα, εσείς τα κάνατε αυτά. Μακάρι να τα κάναμε κι εμείς αυτά. Αργύρη, μέσα από... Χθες να πούμε ότι ήταν χθες ο Αργύρης, ναι. Και στην εκδήλωση για τον Τσουλουκίδη. Γιατί πρέπει να πούμε και αυτό και... Επειδή αναφέρθηκαν όλοι στον Τζουλουκίδη σήμερα, χθες υπήρχε μια ωραιότατη εκδήλωση για να δοθεί και το γήπεδο της Αγίας. Ναι, ναι. Και ήταν ο Αργύρης παρόν εκεί. Ήμουνα στην αυτήν, εγώ πήγα με το γιο μου να ετοιμήσουμε λίγο τον Γιώργο τον Τζουλουκίδη, ο οποίος ήταν, τι να σου πω, ο ήρεμος ηγίδας. Ήταν ο πιο δυνατός παίχτης και ο πιο ψύχρεμος. Εφόσον με έλεγε Αργυράκη, θα σε βάλω Δραμαμίνη. Δραμαμίνη είναι το χάπι που νιστάζεις. Θα σε βάλω, λέει, στο φαγητό Δραμαμίνη. Αργύρη, για να κλείσουμε, θα σου πω γιατί σ' αρέσουν εσένα όλα αυτά. Η επόμενη εκπομπή με τον Χρήστο είναι για την πρώτη επαρχιακή ομάδα. Και εγώ με τον Χρήστο, εφόσον το θέλει αυτός, του χρόνου να είμαστε γεροί, θα κάνουμε τρεις εκπομπές οι οποίες θα είναι αφιερωμένες στην Αστραπή Μεσοποταμίας, στο Κέλετρο και στον Παναριακό. Είναι και τα τρία σωματεία, να ξέρεις, μου είναι ιδιαίτερα συμπαθή. Πρώτον, γιατί με τον Τέλη το Μουτίδη όλη η Μεσοποταμία έπαιζε στην Καστοριά. Και δεύτερον, εγώ... Ποδοσφαιρομάνα ήταν η Μεσοποταμία τώρα, έχει... Ναι, ναι, εγώ να ξέρω το έπαιξα και στο Άργος Οριστικό. Αφιλοκερδός αυτά, έτσι, ναι. Ποτέ δεν υπήρξα επαγγελματίας. Και ο λόγος που πήγα στο Άργος ήταν αυτός που είχε τα λουκούμια, ο Μούσιος. Ο οποίος με αγαπούσε πάρα πολύ και πήγα... Α, με λουκούμις έφερες το Άργος Οριστικό. Ωραία. Ναι. Ευχαριστούμε, Αργύρη, ευχαριστούμε. Εγώ θα τα ξαναπούμε. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, άξιος ο μισθός σας. Ο Θεός να σας δίνει έτσι δύναμη. Εμείς σας ευχαριστούμε. Μεγάλο έργο αυτό που κάνετε. Έχετε πολύ μεγάλο κομμάτι στην ιστορία της Καστοριάς, πραγματικά. Σας ανήκει πολύ μεγάλο κομμάτι. Και κλείνω με μια κουβέντα. Πάντα η Καστοριά ήταν ποδοσφαιρομάνα, να το θυμάστε. Άντε, να έρθουν και καλύτερα χρόνια και για το σήμερα όμως. Μακάρι. Ευχαριστούμε, Αργύρη. Να δώσουμε αφορμή στα μικρά παιδιά, σε νέα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν πολλά ταλέντα, να το ξέρετε, στην Καστοριά. Ευχαριστούμε πολύ, Αργύρη. Παναγιώτη Μπάτο τώρα στην γραμμή μας. Παναγιώτη, καλημέρα. Χρήστο, καλησπέρα σε σένα, στο Στράτο, σε όλο το ακροατήριο, σε όλους όσους μας ακούνε. Για να μας πεις λοιπόν,
Για να μας πεις λοιπόν. Λοιπόν, καταρχήν, να ξεκινήσω με το εξής. Να δώσω χαιρετίσματα και στον Τάκη τον Παπουλίδη, τον δήμαρχό μας. Λοιπόν, περιποιεί τιμή λοιπόν για την πόλη της Καστοριάς, για τον νομό Καστοριάς, να υπάρχουν άνθρωποι σήμερα όπως ο Αφεντουλίδης, ο Κόλιας, ο Αλεξιάδης, ο Τσαχουρίδης, ο Γάκης, ο Παπουλίδης, θα γράψουμε μερικά ονόματα. Ο Αργυράκης, ο Γιώργος Βαρκανίδης, ο Μίκας, ο Μουτίδης, ο Γιασίδης και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Δεν μπορώ να τους αναφέρω τώρα γιατί θα φάμε όλο το χρόνο. Παναγιώτη, σε ακούει αυτή τη στιγμή και ο Τάκης ο Παπουλίδης. Ωραία. Είναι... Και ο κύριος Φίτζιος. Το οποίο το βιβλίο θα το δώσω τώρα, μόλις τελειώσουμε. Στράτο, ναι. Και ο κύριος Φίτζιος θα θέλει στο μαγαζί του στα κύματα να φιλοξενήσει όλη αυτή την παρέα όποτε το κανονίσουμε. Μας πήρε τηλέφωνο νωρίτερα. Θα το κανονίσω με το Λάκη το Κόλια, θα μιλήσω και με τον Γιώργο, ο οποίος το έχει πάρει και αυτό το βιβλίο. Ωραία. Και θα, μέσα στο Σεπτέμβριο θα το κάνουμε. Τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι τα μέτρα εκείνη την εποχή. Ωραία. Για μέσα, για έξω θα δούμε. Ωραία, λοιπόν. Μίλησα με τον συνεργάτη μου, τον Ιωσήφ, τον Χατζητημοθέο, με τον οποίο μαζί γράψαμε το βιβλίο και παιδευθήκαμε πάρα πολύ για όλο αυτό. Και βέβαια έπονται και οι επόμενοι τόμοι όπως έχουμε πει, αλλά αυτά δεν είναι τις παρούσεις. Θα είμαστε εκεί, εφόσον υπάρχει δυνατότητα λοιπόν. Τώρα, σε σχέση λοιπόν με εκείνη την εποχή, εκείνη την εποχή πραγματικά είναι μια εποχή την οποία δυστυχώς οι νέοι δεν την γνωρίζουν. Ναι. Μια πολύ καλή πρόταση έκανε ο δήμαρχός μας, που η πρόταση αυτή είναι να πάει το βιβλίο το συγκεκριμένο σε κάθε σχολείο για να διαβάσουν τα παιδιά και να μαθαίνουν λίγο οι νεότεροι. Είναι μια πολύ καλή πρόταση. Ναι. Είναι πολύ καλή σαν πρόταση, θεωρώ. Να τα πάρει ο Δήμος. Να τα πάρει ο Δήμος, ναι, υπάρχουν αδιάθετα. Και να τα μοιράσει, ναι, να τα μοιράσει. Υπάρχουν οι σχολικές επιτροπές του Δήμου και ο καθένας να τα μοιράσει στις βιβλιοθήκες του. Ακριβώς. Γιατί είναι κρίμα τα νέα τα παιδιά να μην γνωρίζουν την ιστορία. Από πού ξεκίνησαν όλα αυτά, βέβαια. Ακριβώς. Και επίσης, να συνεχίσω την προηγούμενη κουβέντα μου που έλεγα, υπάρχει λοιπόν και μια αθλίψη γιατί έχουν φύγει από τη ζωή κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά ήταν μορφές. Αρκετοί δυστυχώς, αρκετοί. Ναι, όπως ο Γιώργος Τσουλουκίδης, ο Τάσος Ονείρου και δεν μπορώ να φέρω και μπορούμε να φέρουμε και πολλά ονόματα τα οποία δυστυχώς έχουν φύγει από την ζωή. Τώρα, να βγάλουμε μια είδηση, Χρήστο. Ναι. Λοιπόν, μέσα από την έρευνα την οποία συνεχίζουμε και διεξάγουμε μαζί με τον δικηγόρο τον Ιωσήφ του Χάτη Τιμοθέου και τον Αστράτο Μορφίδη πλέον, να σας πω ότι επειδή αναφέρθηκε αρκετά η ιστορία της Ορεστιάδας, του Ατρομήτου και του Άρη, η ιστορία αυτή χρονολογείται από το 1912 αρχές, δηλαδή του 20ου αιώνα. Εμείς έχουμε λοιπόν πάρα πολλά στοιχεία και πλέον μαζί με τον Στράτο κάναμε μια κίνηση ΜΑΤ, αλλά δεν χρειάζεται να τα πούμε αυτά στον αέρα για ευνόητους λόγους. Κάναμε λοιπόν μια κίνηση ΜΑΤ και έχουμε βρει υλικό και από εκείνη την εποχή. Το υλικό όμως το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, είναι μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, δηλαδή από την δεκαετία του 1950 μέχρι την συνένωση των ομάδων της Καστοριάς, όπου η ΕΨ Κοζάνης, η οποία θα σας έλεγα ότι δεν είναι τόσο οργανωμένη όσο τουλάχιστον θα περίμενα και θα ήθελα, με τη βοήθεια λοιπόν του Πέτρου του Κυρζόπουλου, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος της ΕΨ Κοζάνης, μπήκαμε λοιπόν σε όλο αυτό το αρχείο και βρήκαμε πάρα πολλά στοιχεία, απίστευτα στοιχεία για τον Άρη, τον Ατρόμητο και τον Ορεστιάδη και τα πρωταθλήματα που ανέφεραν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή για τα πρωταθλήματα της Βορειοδυτικής Μακεδονίας, την Α και τη Β κατηγορία. Όπου συμμετείχε και το χωριό μου, το Γράμμα του Μαυροχωρίου τότε, που έχω πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί που μου έχουν πει πάρα πολλά πράγματα, όπως ας πούμε ο Λιάμπας, ο οποίος ήταν φοβερός ποδοσφαιριστής, όπως ο Τάκης Παπουλίδης, ας πούμε το Τσεκούρι, όπως λέμε, ήταν το Λιάμπας. κάτι τέτοιο. Να αναφέρω επίσης, παιδιά, για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου. Να αναφέρω λοιπόν ότι στο εξώφυλλο του βιβλίου υπάρχουν τρία σήματα. Με ρωτάνε πάρα πολύ πού τα βρήκες αυτά τα σήματα και αν όντως αυτά τα σήματα είναι τα πραγματικά σήματα. Θα σας πω λοιπόν ότι ο Σπύρος ο Τσάτσουλης, που ήταν ο τεχνικός διευθυντής του Αστέρα Τρίπολης που είχε μάλλον, γιατί δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια. Ο άνθρωπος αυτός με έχει βοηθήσει απίστευτα, δεν μπορώ να το συγκινούμε όταν αναφέρουμε στο όνομά του. Ο Σπύρος ο Τσάτσουλης λοιπόν, γενικός διευθυντής του Αστέρα Τρίπολης, τα πολλά τελευταία χρόνια έχει ένα καταπληκτικό αρχείο στην Τρίπολη. Έχει την εφημερίδα Ομάδα, έχει την εφημερίδα Δράση. Είχε μάλλον την εφημερίδα Δράση, την εφημερίδα Ο Λόγος. Σε πάση περιπτώσει, πάρα πολλές εφημερίδες.
Από αυτές τις εφημερίδες λοιπόν έχουμε αντλήσει πάρα πολλά στοιχεία και έχω τη δυνατότητα ακόμα μια φορά να πάω στην Τρίπολη και περισσότερες για να μπορώ να επισκεφτώ αυτό το αρχείο του του εκλειπώντος του Σπύρου Τσάτσολη. Οπότε αυτά τα σήματα λοιπόν μας τα έδωσε ο ίδιος. Αυτά τα σήματα, παιδιά, είναι της δεκαετίας του 1910 εκεί, δηλαδή χρονολογούνται πάρα πολύ πίσω. Και είναι τα πρώτα σήματα τα οποία υπήρχαν. Επίσης, να μην λησμονήσω σε καμία των περιπτώσεων ότι για τη συνένωση σημαντικό ρόλο τότε συνέβαλαν τρεις άνθρωποι. Πέραν του Κωνσταντίνου του Φεξή, που ήταν ο πρωταργάτης όλων αυτών και αναφέρθηκε βέβαια στην εκπομπή, υπήρχαν και άλλοι δύο. Ήταν ο Πάνος ο Κρίκης, εκ λοιπόν και αυτός ο δικηγόρος Καστοριάς, και επίσης και ο ιατρού με την φωνή της Καστοριάς τότε, που ήταν αντίστοιχα τώρα πρόεδρο των ομάδων του Άρη και της, του Ατρομήτου και της Οριστιάδας. Αυτοί λοιπόν έκαναν τη συνένωση. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε επίσης και τον Σφό Καστοριάς με τον Θανάση τον Μπατσόπουλο και τον Μιχαηλίδη αργότερα, που ο Σφό Καστοριάς ήταν μια πολύ σημαντική δύναμη για αυτή την ομάδα και το 63 αλλά και την μετέπειτα. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να πούμε τώρα είναι πάρα πολύ λίγο και νομίζω ότι δεν φτάνουν δύο με τρεις εκπομπές. Δηλαδή χρειαζόμαστε οπωσδήποτε, Χρήστο, να μας δώσει τη δυνατότητα. Θα κάνουμε άλλη μία. Να ξεδιπλώσουμε λίγο και άλλα πράγματα από την τότε εποχή. Εγώ τώρα προσπασματικά αναφέρω ορισμένα πράγματα. Σίγουρα θα ξεχάσω κάποια πράγματα. Ο Στράτος βέβαια είναι εκεί, οπότε μπορεί να πει διάφορα πράγματα και για το βιβλίο. Όχι για τα στοιχεία του βιβλίου, για το βιβλίο το ίδιο. Ο Δήμαρχος θέλει να πει κάτι για το βιβλίο. Ναι, 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 ναι. Για όλο αυτό το βιβλίο που έχετε κάνει και εσύ και ο Ιωσήφ, το οποίο θα το πάρει και μάλιστα με λίγα που έχει δει. Εγώ το έχω δώσει σε κάποιους παίχτες, δηλαδή δεν μπορώ να ξεχάσω ότι το έδωσα στον Γιώργο το Παράσχο και ενώ ήταν όρθιος επί μια μισή ώρα το ξεφύλιζε. Δεν ήξερε ότι υπήρχε αυτό το βιβλίο. Είναι το ελάχιστο χρέος που μπορούμε να κάνουμε και ο Ιωσήφ και εγώ, τουλάχιστον για αυτή την ομάδα την οποία την αγαπάμε. Και το... Ας μας πει κάτι και ο Δήμαρχος. Ναι, και αυτή την περίοδο. Αυτό που σχεδόν το έχω ξαναπεί είναι ότι είναι ένας θησαυρός, τουλάχιστον ως προς τον τομέα του ποδοσφαίρου της Καστοριάς και όχι της πόλης μόνο, ναι, ναι, και του, της περιφέρειας. Και επαναλαμβάνω πάλι, και αν με ακούει ο σημερινός δήμαρχος, να πάρει τα βιβλία αυτά και να τα μοιράσει στις σχολικές επιτροπές παιδείας για να είναι στις βιβλιοθήκες του κάθε σχολείου, του κάθε σχολείου και κάποια στιγμή στα διαλύματα, στα περιθώρια της μάθησης, της κλασικής μάθησης, έστω και να του ξεφυλίζουν και να βλέπουν φωτογραφίες, κάτι θα, θα τους μείνει κάτι για να θυμούνται. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Κλείνοντας, Χρήστο, μου δίνεις λίγο ένα λεπτό ακόμα αν θες. Λοιπόν, να μνημονεύσω και τη Νέα Καστοριά και τη Φωνή της Καστοριάς που ήταν εφημερίδες της εποχής. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές, να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές, σε πάση περιπτώσει, που βγήκαν στον αέρα, γιατί προφανώς και εγώ θεωρούμε ένα κομμάτι της εκπομπής, παρότι βγήκα στον αέρα για λίγο, δεν μπορούσα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Πρέπει λοιπόν η Καστοριά να ευχαριστήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δώσει μεγάλη χαρά στον νομό Καστοριάς, αλλά όχι μόνο στον νομό Καστοριάς και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί όλοι τότε ήταν Καστοριά. Μπορεί να υπήρχε ο Πτολεμαίος, μπορεί να υπήρχε η Ελλάς Φλόρινας, αλλά μέσα τους περισσότεροι ήταν Καστοριά. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς, παιδιά, για, για τον χρόνο που μου δώσατε. Καλή συνέχεια εκπομπής, χαρητήρια. Να σε καλά, να σε καλά, Παναγιώτη. Και καλά, θα πάμε με νέες εκπομπές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Παναγιώτη. Αυτά λοιπόν και με τον Παναγιώτη τον Πάτο. Πάμε μια διακοπή και ερχόμαστε και με άλλους ποδοσφαιριστές. Προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τον Δημήτρη Λεχοβίτη, που είναι ο μεγαλύτερος εν ζωή ποδοσφαιριστής εκείνης περίοδου. Για να δούμε αν μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Η παράδοση έχει εικόνες, έχει αρώματα, έχει γεύσεις και συνταγές. Εν καιρό μπορούν όλα να ζωντανέψουν και να γίνουν οι πιο απολαυστικές σας στιγμές. Κάθε ποτίον εν καιρό σας περιμένει να απολαύσετε με Θέα τη Λίμνη το εντελώς ανανεωμένο μενού. Φιλετίνια κοτόπουλο με σάλτσα σαμπάνιας, αδάνα και μπαπ. Φιλετάκια πρόβια με αρωματικό καπνό δέντρο λίβανο. Πιστόλα χοιρινή, τσίζκεϊκ αλμυρό.
Μη διαχνιστά σε γαλάζια θάλασσα. Παέγια θαλασσινών με κρυθαρότο. Καφέ ποτίων εν καιρό. Τσιπουροκαταστάσεις με μεζέδες και καφές γεμάτος άρωμα. Στην Νότια Παραλία. Τηλέφωνο 24670-27247. Εν καιρό, παραδοσιακό και απολαυστικό. Φροντιστήριο Εχμή. Πρωτιές παντού. Στις πανελλαδικές του 2021 στο νομό Καστοριάς. Οι μαθητές μας αναδείχθηκαν. Πρώτοι στον τομέα ανθρωπιστικών επιστημών. Πρώτοι στις επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής. Πρώτοι από τους τελειόφοιτους στις επιστήμες υγείας. Οι μαθητές μας έσπασαν τα κοντέρ σε κάθε πανελλαδικό εξεταζόμενο μάθημα. Πρώτοι στην έκθεση με το ασύλληπτο 19+1. Πρώτη στη φυσική με 20. Πρώτη στην πληροφορική με 2 εικοσάρια. Πρώτη στα αρχαία με 18+2. Πρώτη στα μαθηματικά στο Λύκειο Μεσοποταμίας με 19+1 και 18+5. Πρώτη στο ΑΟΘ με 2 εικοσάρια. Πρώτη στην ιστορία με 3 εικοσάρια. Πρώτη στη βιολογία με 19+6. Πρώτη στην κοινωνιολογία με 2 εικοσάρια. Πρώτη και στα μαθηματικά του ΕΠΑΛ με 20. Δεν περιγράφω άλλο! Φροντιστήριο Εχμή. Η πρώτη σου επιλογή. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις. Μαμά, τα πλακάκια από πού τα πήρατε? Θέλω επιγόντως να κάνω ανακαίνιση. Από την Πορσελάνα, αγάπη μου. Πριν πολλά χρόνια. Αθάνατα είναι. Στην Πορσελάνα κάνουμε το σπίτι σας πιο όμορφο. Μας εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, τις σωστές τιμές και την αισθητική μας. Ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί τους χώρους που σας εκφράζουν με ανανεωμένες συλλογές σε πλακάκια και είδη υγιεινής. Πορσελάνα, Καστοριά, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού. Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω. Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε. Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες. Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833. Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω. Οι εγγραφές άρχισαν. Εδώ λοιπόν και πάλι επιστροφή από το διάλειμμα. Και στην γραμμή μας τώρα έχουμε τον μεγαλύτερο σε ηλικία εν ζωή ποδοσφαιριστή εκείνης εποχής, Δημήτρης Λεχοβίτης. Κύριε Λεχοβίτη. Μπράβο. Καλημέρα κύριε Δημήτρη. Γεροπλάτα. Γεια σου, γεια σου. Εδώ με Δημήτρη Παπουλίδη και Στράτο Μορφίδη είμαστε για αυτή την εκπομπή. Δημήτρη, να πάω μέσα γιατί κάνει θόρυβο εδώ. Ναι. Να σε ακούσω καλύτερα γιατί είναι πέρα ένα αυτοκίνητο, είμαι στο μπαλκόνι. Δεν πειράζει, να πάτε μέσα λοιπόν. Είστε Καστοριά και πρέπει να πούμε ότι σε λίγες μέρες ο κύριος Λεχοβίτης φεύγει για την Αμερική. Και τον προλαβαίνουμε να είναι στην εκπομπή μας σήμερα. Οπότε είναι η χαρά μας. Για να... να... Καλημέρα κύριε Λεχοβίτη, είμαι ο Στράτος ο Μορφίδης. Μου έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές ο Νίκος ο Μπαλής. Ο Μπαλής? Ναι, ναι. Και εδώ ο Δημήτρης Παπουλίδης επίσης. Και είναι και ο Δημήτρης ο Παπουλίδης μαζί. Θέλω να ξέρω αν πότε θα φύγετε, μήπως μπορούμε να κάνουμε τη συνάντηση αυτή για να είστε κι εσείς. Θέλουμε να κάνουμε μια συνάντηση όλοι μαζί κάπου να πιείτε ένα κρασάκι. Εγώ θέλω να εγώ πω θα φύγω την αύριο είναι η μόνη μέρα μου και σήμερα. Όχι, όχι, δεν το προλαβαίνουμε. Εντάξει, Δημήτρο, εντάξει, καλά. Ο Τάκης ο Παπουλίδης είμαι. Θέλω να σε ευχηθώ μακροζωία όπως την έχει. Γεια σου ρε φιλαράκι. Φιλαράκι, ήσουν το είδαλμά μου, ήμουν λίγο μικρότερο. Είσαι ο άνθρωπος που λατρεύω. Αλλά ο αμυντικός παίκτης των παιδικών μου χρόνων ήσουν εσύ, να το ξέρεις. Την Τετάρτη το πρωί φεύγουμε. Ωραία, καλό ταξίδι να έχετε, να περνάτε καλά εκεί. Πώς τον βλέπατε τον Τάκη Παπουλίδη σαν μεγαλύτερος τότε εσείς, κύριε Λεχοβίτη? Ήταν πολύ καλός, με έπαιρνε κεφαλιές.
Δεν μπορούσα να σε πάρω. Ήσουν απροσπέλαστος, ήσουν βράχος. Πότε ήρθα να είσαι εδώ, έτσι. Χαίρομαι που σε ακούω, αν και περάσαν χρόνια. Πόσο χρόνο είστε, κύριε Λεχοβίτη, σήμερα? Πόσο χρόνο είστε? Πόσο χρονών? Ναι. Είμαι τρανός εγώ. Είμαι 87 χρονών. 87, ε. Ναι. Στην ηλικία του πατέρα μου είστε. Στην ηλικία του πατέρα μου, μάλιστα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εντάξει, το Θεό, σήμερα πήραμε το τεστ. Για και να ταξιδέψετε την Τετάρτη, ας πούμε. Και είδαν εκεί πέρα κάτι τσούπες και δεν περίμεναν ότι είμαι τόσο χρονών. Μισό λεπτάκι, γιατί σήμερα με τα κορίτσια γίνεται πολύς λόγος στην εκπομπή. Ποια ομάδα είχε τους ομορφότερους? Ποια ομάδα από τον Άρη, τον Ατρόμητο και την Οριστιάδα είχε πέραση στις γυναίκες, κύριε Δημήτρη? Ποια από τις τρεις ομάδες? Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Ποια από τις τρεις ομάδες είχε τους πιο όμορφους παίχτες που αγαπούσαν τα κορίτσια της εποχής? Εντάξει, τώρα περάσα τα χρόνια τώρα. Όσε μπορούσαμε να τσουφκώσουμε, τσουφκουνάμε τώρα. Αυτά είναι τα Καστοριανά. Αυτά είναι τα Καστοριανά. Αυτά δεν θα σβηστούν ποτέ, να πούμε. Ούτε μπιπ θα μπει, ούτε τίποτα. Θα ήθελα πόσο να σας συναντήσω, δεν ξέρεις πόσο. Ναι. Αλλά το χρόνο θα είμαστε εδώ πέρα. Κατεβαίνω κάθε χρόνο εδώ πέρα. Αλήθεια? Με την οικογένεια, ναι. Εδώ θα είμαστε του χρόνου, θα τα ξαναπούμε, θα ξαναγίνει αυτή η μάζοξη. Πόσο αγαπούσατε την μπάλα, κύριε Δημήτρη? Πόσο αγαπήσατε την μπάλα, κύριε Δημήτρη? Ορίστε. Πόσο αγαπήσατε την μπάλα? Πόσο αγαπούσα? Ναι, πόσο αγαπούσατε την μπάλα? Την μπάλα την αγαπούσα πάρα πολύ. Κοίταξε, εγώ έφυγα από εδώ πέρα από την Καστοριά ως ποδοσφαιριστής. Ναι. Με κάλεσε στην Αμερική μια ομάδα εβραίικα, Χακόα λεγόταν. Ναι. Η οποία την είχαν κάτι Εβραίοι Καστοριανοί. Και εκείνο τον καιρό κρυφά ζητούσαν να πάνε να παίξουν στον Ηρακλή. Αλλά δεν προτιμούσα, γιατί δεν δίνανε τίποτε, και προτίμησα πήγε την Αμερική. Μάλιστα. Πήγα 6 μήνες στο στρατό πόλεμο του Βιετνάμ. Και παίξατε στην Αμερική μετά, ε? Και γύρισα πίσω και συνέχισα την πορεία μου, ξέρεις, με το Χελένε και με τον Greek America. Έκανα και προπονητή πολλά χρόνια. Την μπάλα την αγαπούσα ως μπάλα, όχι ως λεφτά. Και ποιους ποδοσφαιριστές που ήσταν μαζί τότε αγαπούσατε περισσότερο, ήσταν και φίλοι ίσως? Ήταν άλλες εποχές εκείνες. Ναι. Ποιους θυμάστε, ποιους αγαπούσατε πολύ? Άλλες εποχές, άλλος κόσμος, ναι. Τώρα αλλάξανε τα πράγματα. Θυμάστε πολύ κάποιον από τους παλιούς σας εκεί ποδοσφαιριστές? Δεν κατάλαβα λίγο πιο σιγά. Θυμάστε κάποιον από τους παλιούς ποδοσφαιριστές που ήσασταν μαζί, ποιους θυμάστε? Πώς δεν θυμάμαι, ο Μουρατίδης ήταν του Άρη, ο Ταξόπουλος του Άρη. Ήταν ο Τάξης Κωνσταντινής, είναι εδώ πέρα, ήταν δικός μας. Ναι. Ο Γκέτσιος ο Αποστόλης σε ποια ομάδα ήταν? Ποιος? Ο Γκέτσιος ο Αποστόλης. Ο Γκέτσιος ο Αποστόλης? Ναι. Δεν ήμουν εγώ εδώ πέρα, ήταν αυτό. Α, δεν ήταν. Γιατί και αυτός μου είπανε αν μπορέσουμε να τον βρούμε, αλλά τέλος πάντων δεν ήταν. Δεν ήμουν. Όταν ήμουν εγώ δεν ήταν αυτός. Ήταν μετά παρουσιάστηκαν αυτοί. Κάναμε τη μικρή Καστοριά και έφυγα σαν σήμερα. Ήταν Κυριακή, ήρθε ο Ηρακλής. Ναι. Θεσσαλονίκης, παίξαμε και ρίσαμε 2-0 και το πρωί η μισή Καστοριά κατέβηκε να αποχαιρετήσει. Έχω για την Αμερική. Όταν φεύγατε για την Αμερική. Καλά χρόνια. Σε τι ηλικία φύγατε για την Αμερική? Ορίστε. Τι ηλικία είχατε όταν φύγατε στην Αμερική? 20 χρονών. 20 χρονών. Yeah. Τώρα είμαι όπως έχω πει πλέον. Τελειώνουμε τα 87 και πάμε στα 88. Μάλιστα. Κοίταξε, ήταν καλά χρόνια. Και τώρα είμαστε εντάξει. Συνεχίζω και προπονιούμε. Έχω παντρευτεί δεύτερο γάμος. Παίζετε ακόμα μπάλα, κύριε Δημήτρη? Ορίστε. Παίζετε ακόμα μπάλα? Προπονιέμαι μεταστικά. Μπράβο σας. Χαρά στο κουράγιο σας. Ναι, πολύ. Γυμνάζομαι πολύ. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Ναι. Δεν τα άφησα τίποτε. Εδώ στην Καστοριά είχα δει ο φίλος μου ο Παπουλίδης. Ποιο μιλώ τώρα πρώτα απ' όλα? Με τον Χρήστο τον Ατσούλη μιλάς τώρα και με τον Παπουλίδη. Εδώ είναι και ο Δημήτρης ο Παπουλίδης. Εδώ σ' ακούει. Σ' ακούω. Δημητρό, σ' ακούω. Κερατούκλη. Θα ζήσω και πέρα. Για πώς εμείς ένα για το χορό που κάνεις. Για το χορό που κάνεις. Φίλε, δεν μπορώ να φανταστείς πόσο σε θυμάμαι που είσαι εσύ του Κάστρο ξενοδοχείου. Α, μάλιστα. Και ήταν οι μικρές τότε, τώρα ήταν οι μικρές, φύγανε το Σάββατο.
Η μεγάλη έγινε, είναι δικηγόρος. Μπράβο. Η άλλη πάει για να βγει παιδίατρος. Και φύγανε το Σάββατο. Μπράβο. Μάλιστα. Πάντα σε θυμάμαστε, έχουν φωτογραφίες. Να σε καλά, Δημητρό, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε. Και εσύ και η οικογένειά σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λεχοβίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Θα τα πούμε το χρόνο. Να είστε καλά, θα τα πούμε το χρόνο. Καλή σου μέρα. Ότι θα άκουγα και το Λεχοβίτη μετά από τόσα χρόνια, ειλικρινά δεν το πίστευα. Είδες εδώ τι κάνουμε, τι έκανε ο Στράτος. Μπράβο, ποιος τον έφερε. Ήταν εδώ και ήταν, μας είπαν ότι θα φύγει σε δύο μέρες και γι' αυτό. Μπαλής. Μάλλον ο Μπαλής πρέπει να βρει και το τηλέφωνο. Με πήραν τηλέφωνο και μου έδωσαν το τηλέφωνο του. Και ναι, ναι. Γιατί το ζητήσαμε νωρίτερα, γιατί μου είχε πει ο Νίκος θα προσπαθήσει να το βρει. Εκείνον τον Μπάμπη τον Ηλιάδη από το Las Vegas δεν το βρήκατε πουθενά. Στο Las Vegas πρέπει να, δεν είναι εδώ πάντα. Είναι ο ξάδερφός του, ο Ταξόπουλος, ο Λάμπης, θα μπορούσε να μας πει άμα θα μπορέσει. Θα προσπαθήσω να πάρω ξανά τώρα το Λάμπη. Πάρε, προσπάθησε λίγο να μας πει. Και ναι, έχουμε τον κύριο Ταξόπουλο, τον κύριο Λάμπη Ταξόπουλο στη γραμμή μας. Ναι. Κύριε Ταξόπουλε, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Πού σας βρίσκουμε, κύριε Ταξόπουλε, γιατί ταξιδεύατε κιόλας? Ναι, αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα καστέσιο, βάζω καύσιμα. Μάλιστα. Ωραία. Είστε εκτός νομού Καστοριάς πάντως, έτσι? Είμαι στο νομό Καστοριάς τώρα. Στο νομό Καστοριάς. Αλλά έξω από την Καστοριά. Έξω από την πόλη. Κύριε Ταξόπουλε, ναι. Εδώ έχουμε και τον Δήμαρχο, τον Τάκη τον Παπουλίδη και ο Στράτος Ομορφίδης που οργάνωσε όλη αυτή τη σημερινή εκπομπή. Όλοι μίλησαν. Ναι, εδώ είναι. Είμαι ο Στράτος Ομορφίδης που βγάλαμε τη φωτογραφία στον Αργυράκη προχτές. Σας θυμάμαι. Και ο Τάκης ο Παπουλίδης είναι μαζί μας. Θέλει να σας πει και αυτός ένα γεια. Τι κάνει ο Τάκης, ο αγαπητός μου φίλος Τάκης. Πας και έρχεσαι συνέχεια. Πού είσαι, ρε Μπαλάγιο? Ο Λάμπης. Τρέχω και δεν φτάνω. Να φτάσεις κάποτε. Τι θα γίνει. Συνέχεια να τρέχεις. Σταμάτα λίγο. Κάτσε λίγο εδώ σε εμάς, κοντά. Καλά, γόρι μου, καλά. Ρωτάει ο Τάκης συνέχεια τι κάνει ο ξάδερφός ο Μπάμπης ο Ηλιάδης. Ναι, ρε. Ο Μπάμπης γέρασε. 84 ετών τώρα. Και δεν θέλει να ταξιδεύει. Εμείς ακόμα δεν γεννηθήκαμε. Τι να κάνουμε, τα ηλικία αυτά έχει. Κύριε Ταξόπουλε, λένε όλοι και όσοι μίλησαν μέχρι τώρα ότι ήταν από τους κορυφαίους παίχτες του Άρη. Όχι εγώ, ο μεγάλος ο ξάδερφος. Ο Παναγιώτης ο Ταξόπουλος ήταν ένας από τους κορυφαίους. Με Μουρατίδη, με Καλδέκη, με όλους αυτούς, Παπαϊωάννου κλπ. Μάλιστα. Και συζητάμε σήμερα και έχουμε παίχτες από τον Άρη, από τον Ατρόμητο, από την Οστιάδα. Γι' αυτό που έγινε τότε, το 1964. Και ενώθηκαν τρεις ομάδες που είχαν πολλές διαφορές μεταξύ τους σε μία ομάδα. Σε ένα όνομα Καστοριά. Ναι. Πιστεύετε ότι ήταν το καλύτερο που μπορούσε να γίνει εκείνη την εποχή? Ένωσε την πόλη, ένωσε τους φιλάθλους? Φυσικά. Μία πόλη με τόσο μικρό πληθυσμό και όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα του ποδοσφαίρου, που χρειάζεται πολλά λεφτά για να μπορείς να κρατήσεις μία ομάδα, ναι, σε καλή κατάσταση, εάν δεν έχεις το χρήμα δεν έχει τίποτα. Τώρα αν ήταν τρεις ομάδες, εδώ μία το αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να τη συντηρήσουν. Ναι. Πόσο μάλλον να είναι τρεις ομάδες. Τρεις ομάδες. Πιστεύετε ότι βάλατε τις βάσεις, κύριε Ταξόπουλε, για να φτάσει η Καστοριά τα επόμενα χρόνια σε μεγάλες επιτυχίες? Κέρδης, εγώ δεν έβαλα βάσεις. Εγώ έπαιζα για μία φανέλα, όπως και όλοι μας, εκείνη την εποχή. Παραδείγματος χάρη ο κύριος Παπουλίδης. Τότε αυτοί οι άνθρωποι παίζανε για την ομάδα. Δεν παίζανε ούτε για χρήματα, βάζανε από τη ζέπη τους. Ναι. Καταλαβαίνετε. Τέλεια. Γιατί αγαπούσαν το άθλημα και πήγαν για το όνομα.
Σωστά. Ο Άρης τότε ήταν μια ομάδα, τι να σου πω. Όχι, και φυσικά και η Ορεστιάδα. Και πολύ δυνατή. Λέγεται ότι ο Άρης ήταν πιο δυνατή ομάδα, ναι. Ο Άρης ήταν λίγο μια κλάση παραπάνω από τις υπόλοιπες. Μάλιστα. Ωραία. Γυρνάτε και στην Αμερική, έτσι. Φεύγω αύριο πρωί, πετάω 9.30 ώρα. Ναι. Καλό τάξη. Και πηγαίνω πίσω στο Las Vegas. Λοιπόν, χαιρετισμούς στον Μπάμπη τον Ηλιάδη. Τον Μπάμπη. Ευχαριστώ. Από το στράτο του Μορφίδη πες το γιο του Θόδωρου. Έτσι θα το πεις. Τον Μπάμπη Παναγιώτη, χαιρετίζουμε τα πολλά τον Μπάμπη. Έγινε, βεβαίως. Μόλις από τον Τάκη του Παπουλίδη. Από τον Παπουλίδη μην ξεχάσετε. Συμπαίκτης. Έγινε. Καλά, σας... αυτό δεν παίζεται, άστανε. Δεν πάθανε σήμερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την Ταξόπουλε. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, και καλή σας διαρρομή. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέτρος Αναστασίου στην εκπομπή μας. Πέτρο! Καλημέρα, Φυστακή. Τι και γίνεται? Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Ο Τάκης ο Παπουλίδης σηκώνει τα χέρια, πανηγυρίζει τώρα μόλις. Τι έγινε, Πέτρο? Γεια σου, Πετράκη. Γεια σου, Ρωτακούλη. Γεια σου, Βασά μου. Τι να πρωτοθυμηθούμε, Φυστακή. Πρέπει να θυμηθείτε σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα σας. Τι να θυμηθούμε. Εμείς ήμασταν εκείνη την εποχή. Το Φυτόριο, ο Άρης ο Καστρογιάς. Εσύ, Πέτρο, πού έμαθες την κλεισούρα μπάλα? Για εξήγησε το λίγο. Πού έμαθες μπάλα στην κλεισούρα? Στην Καστρογιά έμαθα μπάλα. Πού θα μάθεις την κλεισούρα στα βουνά? Πού να μάθει εκεί, 90% κλίση έχει. Στο Τσατσάρι και στον Πηλιάνι. 90% κλίση έχει, λέει, στην κλεισούρα. Ναι. Έκανα προπονήσεις στο βουνό, γι' αυτό ήμουν καλός. Α, να το λοιπόν το μυστικό. Να το μυστικό. Αλλά είχα πρόβλημα με τον πατέρα μου, δεν μ' άφηνε, ρε. Δεν μ' άφηνε ο πατέρας, άφηνε τα παιδιά. Είχα χτυπήσει κανένα δυο φορές. Κάθε μέρα ξύλο τρώγα. Ναι. Και που λες, ήμουν όλο κρυφά, προπονήσεις κρυφά, ναι. Γιατί ήταν οδηγός στα λεωφορεία ο πατέρας μου. Και όταν έφευγε ήταν χαρά για μένα. Α, δηλαδή όταν έφυγε δρομολόγιο ήταν η χαρά του Πέτρου του Αναστασίου. Ναι. Πήγαινε προπονήσει, αυτά τέτοια με κυνηγούσε πολύ. Γι' αυτό και δεν συνέχισα μετά. Κατάλαβε. Τι θε, έπαιζε, Πέτρο? Γιατί ήμουν καλούτσικο. Να σε πω εγώ τι έπαιζε. Τι έπαιζε, Τάκη, ο Πέτρο? Ο Πέτρο ήταν σέντερφορ με δυνατό πόδι. Ναι. Γλίγορο. Ναι. Αλλά και λίγο ρηστικό. Α! Μην τον κολούσες και πολύ. Άρχιζε τα βλάχικα. Δεν είχε πολύ πολύ. Τα βλάχικα άρχιζε και άντε λέω. Α, τους πλάκωνες τα βλάχικα. Ότι δεν ξέρω πώς να τα ερμηνεύσω. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θα κάνεις μετάφραση. Σε ξένη γλώσσα μιλούσα. Τι λέει, ρε, τι λέει, ρε, Πέτρο, εδώ, τι λέει. Λέει, έχουμε άσημη συζητάτε. Ήταν ωραία χρόνια. Έχω ωραίες φωτογραφίες έχω μαζί σου με τη μαύρη πανέλα του Άρη. Τι έχεις? Φωτογραφίες μαζί σου με την μαύρη φανέλα του Άρη. Και εγώ εδώ στο μαγαζί μου έχω όλο ο πίνακας, έχω ένα ντουβάρι και έχω όλο φωτογραφίες από τη ζωή μου. Μπράβο. Εδώ είμαστε, βλέπω τώρα, γιατί είμαι στο μαγαζί, βλέπω με τον Ιρκετρίς, ο Κυριτόπουλος, εγώ και ο Κατέκης. Ακούς? Σ' ακούει, σ' ακούει. Μπράβο. Με τον Τάκη του Παπουλίδη, παρεούλα. Την έχω και εγώ αυτή. Με μαύρη φανελίτσα. Στα γόνατα σχεδόν. Καθιστή. Ναι. Όλοι, Χριστάκη, όλη η παρέα τότε, Μπαγκετζόγλου, Χριστοφίδης, ο Δελιγιάννης, ο Σκόρδας, ο Σκορδάκης. Ο Γρηγόρης. Ναι. Πολύ καλός παίκτης. Ο Αργυράκης, όλοι ήμασταν
Τότε στα δεύτερα παίζαμε, κερδίζαμε την πρώτη ομάδα. Ναι, 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 ναι. Και τότε άρχισαν να φέρνουν και από τη Θεσσαλονίκη αυτοί που ήταν τα παιδιά. Ναι. Όλοι οι μεταγραφές. Και μας πήγαιναν κόντρα. Γιατί φοβούνταν να μην τους πιάσουμε τη θέση. Α, κατάλαβες. Υπήρχε ανταγωνισμός λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε ανταγωνισμός. Γι' αυτό με τα όλα τα παιδιά αυτά, όλοι αυτοί οι ρόλοι που ήμασταν τότε, όπως ο Τάκης, ο Παπουλίδης, ο Μπακιρτζόγλου, ο Χριστοφίδης, αυτοί συνέχισαν. Εγώ μετά δεν συνέχισα. Πότε σταμάτησες, Πέτρο, εσύ? Εγώ σταμάτησα στα 19 μου. Στα 19, τόσο μετά γρήγορα. Μετά που βγήκαμε στην Έγινη Ένωση. Μετά σταμάτησες. Μετά έφυγα φαντάζος, γιατί ήμουν στην αεροπορία και μας έπαιρναν ένα χρόνο νωρίτερα τότε. Α, μάλιστα. Κατάλαβες, και έφυγα μετά και δεν... Και δεν συνέχισες. Δεν συνέχισε, γιατί είχα πρόβλημα και με το σπίτι, τέλος πάντων. Οπότε, αν συνέχιζα θα είχα καλή πορεία. Ήταν ωραία χρόνια όμως, ήταν χρόνια... Πολύ ωραία χρόνια, Χριστάκη μου, πάρα πολύ ωραία πέσα μου. Αυτό έχεις. Ήμασταν όλοι φίλοι, πειραζόμασταν, άσε ο Τάκης ήταν κάτσε καλά. Ο Πουλίδης ήταν ναι. Ήταν η μεγάλη φίρμα της ομάδας, ας πούμε. Όχι ρε, δεν ήμουν μεγάλη φίρμα. Τι ήτανε. Εντάξει, ήτανε. Πώς δεν ήτανε. Ήτανε. Όταν συνέχισε ο Τάκης και αυτά σοβαρά, βέβαια ήτανε. Από τα καλύτερα μπακ της Ελλάδος ήταν, δεν κατάλαβα. Αχα, αχα. Τι, χαζά. Τα ακούει τώρα και... Τάκης, Λουκίδης, αυτοί ήταν αστέρια ρε πασά μου. Και ο Κυριτόπουλος ο Μιχάλης ήταν ο ωραίος παίκτης, αλλά ο Μιχάλης είχε ωραίο πόδι μαζί στη φωτογραφία. Ναι. Ο Μπακιτζόλου είχε πολύ καλά παιχτάκια. Ο Καλτέκης. Ο Νάνος. Πώς, ο Νάνος, όλες με όλη αυτή η φουρνιά, όλοι ήταν και τα παιδιά βοήθησαν τη... Συγγνώμη, αλλά μήπως από όλους αυτούς που ακούμε και ιδιαίτερα αυτοί που είναι στην Αμερική θυμούνται ή ξέρουν κάτι για τον τερματοφύλακα του Μπίσκιο. Του Μπίσκιο. Τον θυμάσαι. Μπίσκο. Α, τον Μπίσκο, ρε. Πώς δεν θυμάμαι τον Τάκη. Πρώτος τερματοφύλακα, θυμάσαι. Πώς δεν θυμάμαι. Έφυγε στην Αμερική, αλλά δεν ξέραμε τι απέγινε. Ένας φοβερός τερματοφύλακας τότε. Ο Τάκης πέθανε, Πέθανε. Πέθανε και νέος. Άκουσες τον Λεχοβίτη προηγουμένως. Του Λεχοβίτη τον άκουσα και τώρα αυτό θα σε πω. Θυμάσαι όταν παίζαμε και φώναζε Αυτέ τέτοι. Τα Καστρογιαννά. Αυτέ τέτοι, ναι, φώναζε. Έλεγε τους συμπαίκτες του στην άμυνα. Πω. Τα καταδεί, αφήστε το, εγώ είμαι εδώ. Ναι, αυτό έλεγε. Δεν το ξεχάσω. Θυμάσαι, Τάκη. Πώς το θυμάμαι, ρε. Πέτρο, εμείς το πιο μικρή το ακούμε αυτό και να που μάθαμε σήμερα ότι το έλεγε. Ναι, Λουκοβίτης. Κοίτα, ρε Πέτρο, να σε πω και ένα ιατρικό. Ναι. Όσο περνάνε τα χρόνια. Ναι. Θυμόμαστε τα παλιά. Δεν θυμόμαστε τα τωρινά. Γιατί τώρα γράφονται πάνω στα παλιά, στην παλιά ταινία. Και δεν γράφονται καλά και δεν μπορεί να τα ξανααναγκαλέσει την μνήμη. Τα παλιά όμως έχουν καταγραφεί σε καλή ταινία. Σε σκληρό δίσκο. Σε σκληρό ανέπαφο. Ανέπαφο δίσκο. Με χρυσάφι και ώσπου να πεθάνουμε δεν θα ξεχάσουμε. Δεν φεύγουμε. Όχι. Έτσι σας θέλουμε. Έτσι. Τι να κάνουμε. Πέτρος, αγαπήσαμε την Καστοριά μας. Ήρθε με μικρό παιδί μετά την καταστροφή τη σφαγή τη Κλεισούρα. Και τι, κατέβηκαμε εδώ πέρα μωρά παιδιά. Εδώ πήγαμε στο σχολείο, εδώ σχολείο. Δηλαδή το δημοτικό όχι παραπάνω, γιατί τα χρόνια ήταν δύσκολα τότε. Κατευθείαν στη γούνα. Τέλος πάντων. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Χάρηκα μας εδώ σήμερα. Χάρηκα που σ' άκουσα, Πέτρο. Πέτρο, να είσαι καλά. Και εγώ, να είσαι καλά. Καλημέρα. Και να κάνω αυτή την τέτοια που θα κάνει αυτός τώρα ο γείτονάς μου. Ναι. Να την κάνουμε. Θα την κάνουμε μέσα στο Σεπτέμβριο, σου υπόσχομαι. Με το Λάκη τον Κόλια θα την ψάξουμε πολύ τη δουλειά. Ναι. Θα ορίσουμε μία ημερομηνία στο Φίτζιο. Να είναι εδώ και οι Αμερικάνοι αυτοί. Αυτή του χρόνου θα ξανακάνουμε μία. Κάθε χρόνο που μία θα κάνουμε. Του χρόνου κάνουμε με τους Αμερικάνους. Ναι, ακριβώς. Θα την κάνουμε, θα σε ενημερώσω. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, Χρήστο, κάτι άλλο, ρε. Ναι.
Επειδή ο εγγονός μου πέρασε στην αρχιτεκτονική στα Σέρα, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Άμα είχαμε Καστοριά, θα περνούσε, λοιπόν, στην αρχιτεκτονική Καστοριά, ορίστε. Λοιπόν, θέλω να κεράσω και όλη την παρέα. Α, ωραία. Πάρε σε παρακαλώ και τους φίλους σου κάτω. Ναι. Ξέρεις. Τον τέτοιο, εκεί πέρα στο ζευγαροπλαστείο. Τον Ιφαντίδη. Τον Ιφαντίδη, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, έγινε. Πάρε και να σας φέρουν τώρα. Εντάξει. Πού τελειώσει η εκπομπή. Όχι, θέλουμε καμιά ώρα σίγουρα ακόμα. Κοίταξε. Πάρ τους τηλέφωνο, Πέτρο, επειδή είμαστε στον αέρα εμείς και δεν μπορούμε να παίρνουμε τηλέφωνα. Πάρ τους 8-7, 8-7 και 8. 8-7, 7 και 8. Όχι, 8-7 και 8. 8-7, 8-7, 8. Περίμενε λίγο να το γράψω. Γράψε γρήγορα. Λοιπόν, 7-8. Όχι, 8-7. 8-7. 8-7. Ναι, 8. 8-7, 8-7, 8. Έτσι, τέλεια. Το βρήκαμε. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Και να είναι καλά το παιδί. Και να είναι καλά το παιδί. Καλή πρόοδο να έχει το παιδί. Έτσι, ευχαριστώ μπράβο. Πολύ, Ρετακούλη. Ό,τι υποθέσει, πεζάμε και εσύ. Πετρίτα, λέμε. Έγινε, και εύχομαι σε όλους τους παππούδες να χαίρονται όπως χαίρομαι εγώ. Τι ωραίο, τι ωραίο, τι ωραίο. Έτσι, έγινε. Το ωραιότερο. Ευχαριστούμε πολύ, καλά. Πέτρο. Και εγώ λοιπόν, ευχαριστώ. Για, για, για. Παιδιά, πάμε για ένα ακόμη διάλειμμα και εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε και με άλλους συμπαίκτες του Τάκη Παπουλίδη. Ναι. Κύριε Βασίλη, τι κάνετε, καλημέρα. Δόξα τω Θεώ, καλά, εσείς. Δόξα τω Θεώ και εμείς καλά, εδώ, με την παρέα, θυμόμαστε και γυρνάμε το χρόνο περίπου 60 χρόνια πίσω. Ναι. Μόνο 60 χρόνια πίσω. Βασίλη, καλό μεσημέρι, ο Στράτος είμαι και ο Δήμαρχος δίπλα μου. Ευχαριστώ, το ευχαριστώ πολύ. Με αυτόν είμαι γεννημένος την ίδια μέρα, την ίδια χρονολογία. Με τον Βασίλη Στραμιώτη είστε γεννημένοι την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Και την ώρα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Όχι την ίδια, το περνάω 40 μέρες το ίδιο. Θέλω να πω η ίδια μέρα Παρασκευή δεν ήταν. Σαρά, σαράντησα εγώ και γεννήθηκε αυτός. Σαράντησες εσύ και γεννήθηκε ο Παπουλίδης. Ναι. Λοιπόν. Αυτό το λέει για να του σέβουμε κατά. Με τον Ατρόμητο πώς θα πήγαινε ο Άρης Δήμαρχε? Τις περισσότερες φορές καλά τα πήγαινε, αλλά και ο Ατρόμητος κερδούσε πολλές φορές. Να φανταστείς ότι είχε φτάσει ο Μακαρίτης, ο Γιάννης, ο Σκόρδας. Έλεγε κανένα καιρό ακόμη πιο παλιά που ήμασταν εμείς, τον δέδε του Γιώργου τον φώναζαν Κόκορα και λέει «Άνα πέσει ο Κόκορας κατά δω, άνα πέσει ο Κόκορας κατά εκεί, η μπάλα στο σουργί». Στο σουργί. Μάλιστα. Η αναμετρήση Ατρόμητου του Άρη πώς ήταν? Γιατί ο Άρης ήταν η πιο δυνατή ομάδα της από τις ήταν τρεις. Ήταν η πιο δυνατή, αλλά πολλές φορές τον κερδούσαμε τον Άρη. Και μια φορά όταν παλιότερα, εγώ είμαι λίγο πιο μικρός από αυτούς που παίζανε, ναι. Ήταν ένας αγώνας να γίνει Άρης Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος είχε 6 ή 7 στρατευμένους τότε. Μάλιστα. Και την εποχή, αλλά κατάφεραν να τους φέρουν με άδεια για να έρθουν και πήγαμε στο έξω γήπεδο εκεί. Είχαν ένα διαδίκτυο από την Κοζάνη, ο οποίος πάει και ρίχνει την μπάλα μέσα εκεί που ήταν η τέτοια, για να πηδάμε και να πηδάμε ύψος σκάμα. Και τριπλούν στο και αυτά. Στο σκάμα, ναι. Στο σκάμα. Μόνο εκεί είχε νερά. Τη ρίχνει την μπάλα εκεί και λέει αναβάλλει το αγώνα. Αναβάλλει το αγώνα. Ναι, γιατί την επόμενη έπρεπε να φύγουν πρωί-πρωί οι στρατιώτες στις μονάδες τους. Για να κερδίσει ο Άρης. Από τον Παπουλίδη έφαγες καμιά κλωτσιά, Βασίλη? Έφαγα. Και τη θυμάσαι ακόμα ή όχι? Εντάξει, γιατί αυτός έπαιζε δεξί μπακ, εγώ ήμουν έξω αριστερά. Βαρούσε πολύ, είναι αλήθεια, δηλαδή ο μύθος που υπάρχει για τον Παπουλίδη. Δεν ήταν πιο δυνατός. Αχα. Κοίταξε, εγώ ξέρεις πώς τον φώναζα. Πώς? Τσιτσίμκα. Τσιτσίμκα. Ναι, τσιτσίμκα είναι ένα πουλάκι που αν περάσει η πέτρα δίπλα του μπορεί να πάθει συγκοπή. Φοβιτσάρης δηλαδή? Όχι φοβιτσάρης. Ήταν, δεν ήταν φοβιτσάρης. Ο Βάσος ήταν. Ήταν καλός παίκτης, δήμαρχε. Καλός, αλλά τεχνητάκος έτσι. Τεχνητάκος. Γλυκός παίκτης. Όχι σκληρός, γλυκός παίκτης. Ναι, γιατί. Τεχνικός. Τεχνικός, ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν,
Τότε κύριε Βασιλή, οι τρεις ομάδες που είχαν τις διαφορές τους και τα προβλήματά τους έγιναν μία, ενώθηκαν πάνω σε ένα όνομα στην Καστόρια. Πιστεύετε ότι ήταν το καλύτερο που είχε γίνει για την εποχή? Ήταν η αρχή της μεγάλης της συνέχεια πορείας της Καστοριάς? Νιώθετε κομμάτι της ιστορίας αυτής της ομάδας που έφτασε μέχρι να κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος? Βεβαίως, βεβαίως. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Και αυτό, ας πούμε, όλη η Καστοριά το οφείλουμε εκείνη την εποχή στην Ρωστιάδα. Ναι. Γιατί κέρδισε 1-0 τον Μακεδονικό. Ναι. Και πήρε την πρώτη θέση ο Άρης Καστοριάς. Ναι. Και βγήκε κατηγορία επάνω. Και έτσι έγινε η ένωση και μετά. Και έγινε η ένωση με κατηγορία πάνω. Με κατηγορία πάνω, μάλιστα. Μάλιστα. Τέλεια. Ήταν πάρα πολύ καλή που έγινε αυτή η ομάδα. Ναι. Και είχαμε καλές αναμνήσεις. Σωστά. Όπως και το κύπελο που κατεβήκαμε η μισή Καστοριά και παραπάνω στην Αθήνα. Πρώτη επαρχιακή ομάδα την αμέσως επόμενη χρονιά. Είναι κορυφαίες στιγμές αυτές. Βεβαίως. Όπως φυσικά και η άνοδος έτσι από την δεύτερη στην πρώτη εθνική. Είναι πολύ ξεχωριστές στιγμές. Κύριε Στραμιώτη, μπάλα βλέπετε πάντα ή τώρα δεν βλέπετε? Τώρα τελευταία την παράτησα. Γιατί? Μπάλα βέβαια δεν έχουμε και εδώ στην Καστοριά, δεν πολύ πηγαίνω για να βλέπω. Θέλετε να ξαναδείτε Καστοριά? Θέλετε παλιότερα να έχω κάνει διατέλεσα και διατητής. Βέβαια, βέβαια, το ξέρουμε. Θέλετε όμως να ξαναδείτε Καστοριά κάποια στιγμή? Μεγάλη. Βεβαίως, θα πρέπει να δω. Θα πρέπει και θα πάω να δω την Καστοριά κάποια στιγμή. Γιατί έμαθα τώρα θα γίνει και μια πάλι ένωση, έτσι. Μακάρι. Η Καλυθιά, είπαν με ποιον είπαν. Ναι, για να τώρα κάνουμε η Καλυθιά έχει μεταξελιχθεί σε Καστοριά και υπάρχει και η Καστοριά που παίζει και στο Β τοπικό. Υπάρχουν δύο ομάδες αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή ίσως να επαναληφθεί η ιστορία, δεν ξέρετε. Πολύ καλά θα κάνουν και πρέπει οπωσδήποτε να την κάνουν. Βεβαίως. Κύριε Στραμιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετίσματα εκεί του δήμαρχου μας τον παλιό. Σε όλους όσοι παραβρίσκονται εκεί μέσα. Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου. Γεια. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Βαρτανίδης τώρα, δήμαρχε. Μάλιστα. Έκλεισε η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να το πάρει ξαναπάρουμε. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Α, καλά είμαι. Ας πω καλά είμαι. Θυμάστε τα παλιά, κύριε Βαρτανίδη, θυμάστε? Ορισμένα πράγματα θυμάμαι. Τι θυμάστε από τις παλιές εποχές?
είναι αόριστο, δηλαδή. Πριν 60 χρόνια, τι θυμάστε? Τι θυμάμαι? Πριν 60 χρόνια. Το 65 ήρθα από τη Ρουμανία. Ναι. Και λέτε μέχρι τώρα, μέχρι το 2021. Εντάξει, δεν έπαιζα μέχρι το 2021, μέχρι το 72 έπαιζα στην Καστοριά. Ναι. Σαν τι θέλετε περισσότερο? Τι θυμάστε από εκείνη την περίοδο, ποιους φίλους έχετε κρατήσει από εκείνη την περίοδο, με ποιους παίχτες ήταν πιο κοντά? Σχεδόν με όλους. Εδώ έχουμε και τον Δημήτρη τον Παπουλίδη στο στούντιο. Δεν έχω παίξει μαζί του. Δεν έχετε παίξει με τον... Όχι. Είμαι πολύ πιο παλιός. Είναι πιο παλιός ο Δήμαρχος, ναι. Το ξέρω. Ναι, ναι. Το ξέρω. Ο παλιός είναι αλλιώς, βέβαια. ναι. Αυτό εννοείται και ποδοσφαιρικά, είναι αλλιώς. Όπως έλεις πάρτο, φίλε. Δεν παρεξηγέμαι. Ναι. Με ποιους παίχτες ήσταν πιο κοντά, κύριε Βαρτανίδη, ποιους θυμάστε? Ποιους θυμάστε έτσι με αγάπη από εκείνη την περίοδο? Με αγάπη. Πρώτα, αρχίζω από τον τερματοφύλακα τον Χατζαφιόνη. Χατζηφιόνης, τον ναι. Μακαρίτης. Ναι. Πέφτει η γραμμή μας, δυστυχώς. Το Χατζηφιόνη, ναι, έπαιξε. Κύριε Βαρτανίδη, ναι, πέφτουν οι γραμμές μας πίσω στο δίκτυο, έχει κάποιο πρόβλημα. Είχαμε μείνει λοιπόν ότι θυμάστε τον τερματοφύλακα και μετά... Περιμένετε, δεν ακούω καλά τώρα. Ναι. Εμείς σας ακούμε μια χαρά πάντως. Δεν έχω. Εννοείμαι σε καλό μέρος για επικοινωνία, αλλά δεν... Εμείς σας ακούμε μια... Πολύ καλά. Ποιους άλλους θυμάστε? Εγώ δεν ακούω καλά και λόγω ηλικίας πιθανόν να μην ακούω ακόμη χειρότερα να ακούω. Μάλιστα. Ποιους άλλους θυμάστε λοιπόν, δεν θα σας διακόψουμε. Από πού να αρχίσω? Από το Μακαρίτη τον Τσουλουκίδη, που ήμασταν και όχι μόνο συμπαίκτε και συγκάτοικοι στα ξενοδοχεία όπου πηγαίναμε, εγώ με τον Τσουλουκίδη τον Γιώργο μαζί, με τον Βρετόπουλο, με τον Τζίμα, με τον Αργυράκη, οι οποίοι εξακολουθούμε να είμαστε φίλοι και συχνά βρισκόμαστε στο κέντρο, με τον Χρήστο τον Κεσίδη, τον Σάντσι, τον Βακυρζόγλου Σεντερφόρ τότε, τον Μοσχοφίδη, Χριστοφίδη, πώς λεγόταν. Ναι, αυτόν. Με αυτούς ήμουν. Την αγαπήσατε πολύ την μπάλα, κύριε Βαρτανίδη, την αγαπούσατε την μπάλα? Για να συνεχίσω να δουλεύω, να παίζω τόσα χρόνια, σίγουρα την αγαπούσα. Σίγουρα. Αισθανθήκατε ότι ήσασταν κομμάτι της Καστοριάς στο ξεκίνημα της, ως ενιαία ομάδα που έφτασε πολύ ψηλά? Δυστυχώς έχουμε, δεν μπορούμε να... Κάτι συμβαίνει με το τηλέφωνο, πραγματικά. Δεν μπορούμε να έχουμε γραμμή. Κρίμα. Να βρούμε άλλο. Κρίμα, Στράτο, δεν ξέρω. Τι να κάνω. Θα κάνουμε μια προσπάθεια ακόμη, μήπως και μπορέσουμε. Μια τελευταία προσπάθεια, μήπως έστω για να σας αποχαιρετήσουμε χωρίς να κοπεί η γραμμή μας, κύριε Βαρτανίδη. Για κάποιο λόγο έχουμε ένα πρόβλημα, δεν ξέρω τι γίνεται. Κύριε Βαρτανίδη, αισθάνεστε κομμάτι μιας ομάδας που πραγματικά στην πορεία ανέβηκε και στην πρώτη εθνική και πήγε σε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Καμαρώνετε γι' αυτό? Εγώ την αγαπώ την ομάδα, την αγαπούσα και την αγαπώ την ομάδα ακόμη. Λυπάμαι βέβαια για την κατάντια της αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα την αγαπούσα, γιατί, ας το πω έτσι λαϊκά, έχει αίμα μες στο γήπεδο αυτό. Θέλετε να την ξαναδείτε μεγάλη την Καστοριά? Δηλαδή ζείτε για μια μέρα που θα ξαναπάτε στο γήπεδο να τους καμαρώσετε την επόμενη γενιά που θα κάνει μεγάλη την Καστοριά? Εάν με πάρουν τα χρόνια, πιθανό ναι. Μάλιστα. Στα 83 μου που είμαι τώρα, πιθανόν να μην έχω... Είστε 83. 80, ναι.
Εύχομαι ο Θεός να σας δώσει πολλά χρόνια, κύριε Βαρτανίδη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή και για ό,τι κάνατε για αυτή την ομάδα. Και εγώ ευχαριστώ και εύχομαι πάντα η Καστοριά να μπορεί να ορθοπεδήσει και να πάει καλά. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθούμε να έχουμε στη γραμμή μας και τον Θανάση τον Μπατσόπουλο. Θανάση, δεν ξέρω, είσαι στον αέρα. Λοιπόν, έχουμε Θανάση Μπατσόπουλο στον αέρα. Θανάση. Λάθος φαίνεται. Ποιον θέλετε? Τον Θανάση τον Μπατσόπουλο θέλαμε. Αλλά Θανάση, κάνουμε λάθος. Μπατσόπουλο θέλετε. Συγγνώμη, λάθος, συγγνώμη. Λάθος. Ναι. Μπατσόπουλο στη γραμμή. Γεια σου, Θανάση. Ξέρεις τι θυμόμουν, Θανάση, καλημέρα. 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 Άντε, καλημέρα, πότε να βρεθούμε με Παπουλίδη να κάνουμε καμία ανασκόπηση. Άντε. Άντε. Φέτος θα την κάνουμε. Φέτος θα την κάνουμε. Όλο έτσι λέει και όλο. Δεν σας ακούω καλά, βρε. Κλείς το κινητό σου. Κλείς το κινητό. Έχει έναν θόρυβο το κινητό. Τώρα μας ακούς. Ναι, έλα. Έλα, έλα. Μας ακούς τώρα? Ναι. Ωραία. Τέλεια. Θανάση, γυρνάμε πολλά χρόνια πίσω. 60 χρόνια τουλάχιστον. Ναι. Για θυμίσέ μας τι γινόταν τότε για πλευράς φιλάθλων. Κοίταξε να δεις. Ήσουν από τους προδεσγάτες τους Φώκα Στοριάς. Ναι. Η κατάσταση με τις τρεις ομάδες είχε αρχίσει να ξεφτίζει και να δημιουργεί στον κόσμο την επιθυμία να γίνει κάτι και αυτές οι δυνάμεις να ενωθούν, γιατί μπροστά στους αγώνες που είχε το ποδόσφαιρο της Καστοριάς απέναντι στη Φλόρινα που τότε ήταν πολύ δυνατή στο ποδόσφαιρο, την Κοζάνη κλπ, και δεν μπορούσαμε εύκολα αυτούς να τους δείξουμε, τότε γεννήθηκε στον κόσμο η επιθυμία να γίνει μια συγχώνευση για να σμίξουν οι δυνάμεις των τριών ομάδων για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της εποχής. Άρα ξεκίνησε από τη βάση αυτό, Θανάση, από τον κόσμο. Ναι, ο κόσμος λοιπόν τότε πίεσε τις διοικήσεις των ομάδων και έγινε η προσπάθεια και έγινε η συγχώνευση. Αυτή ήταν η συμβολή των φιλάθλων και των τριών ομάδων. Βέβαια, μετά τη συγχώνευση, η φιλάθλη ήταν ένας καταλυτικός παράγοντας για να μπορεί η ομάδα να έχει πίσω της μια δύναμη που την υποστήριζε. Σε αυτή την προσπάθεια κάναμε έναν σύλλογο
φιλάθλων. Ναι. Και βέβαια συνοδεύω με την ομάδα όπου πήγαινε ο να πρώτος παίξει. ΦΟΚ, ο πρώτος ΦΟΚ. Ε? Ο σύνδεσμος φιλάθλων, ο πρώτος ΦΟΚ. Ο πρώτος ΦΟΚ. Ναι, έγινε ένας σύνδεσμος φιλάθλων που συνόδευε την ομάδα για να τη βοηθήσει στις προσπάθειες. Ήταν η ωραιότερη εποχή γιατί η Καστοριά Ένωση Δυνάμεις, Θανάση, όπως το θυμάσαι, γιατί έχει και μια σημειολογική αυτοαξία. Το πώς τρεις ομάδες που είχαν πολλές διαφορές μεταξύ τους σε μια πόλη μπόρεσαν υπό το όνομα της Καστοριάς. Δεν σας ακούω πολύ καλά, δεν ξέρω, πρέπει να ανοίξει το ραδιόφωνο. Όχι, μια χαρά μας ακούς. Αλλά... όχι, ναι. Και εμείς ακούμε μια χαρά, ναι, πάντως. Ακούω. Πολύ καλά. Θανάση. Ναι. Ποιους θυμάσαι από εκείνη την εποχή, ποιους ξεχώριζες? Αν όντως οι καλύτεροι παίκτες έπαιξαν στη συνένωση. Τι εννοείς ποιους ξεχώριζα? Σαν παίκτες. Ε? Σαν παίκτες. Σαν παίκτες, Θανάση, σαν παίκτες. Ε? Σαν παίκτες. Ποιους ξεχώριζες σαν παίκτες, ρωτάει. Ήταν οι καλύτεροι παίκτες. Κοίταξε να δεις, σαν παίκτες, ναι, η ομάδα είχε αρκετούς καλούς και οι τρεις ομάδες. Ναι. Βέβαια, στη συνέχεια, εκείνους που ξεχώριζε ήταν ο Παναγιώτης Αταξόπουλος, ο Μουρατίδης, ο Ιωροκλής. Ήταν βέβαια πιο παλιά ο Μπαϊρακτάρης ο Κώστας, πώς λέγονταν αυτός, επίσης ένας ψηλός της Ορεστιάδος, ο Ζήκος. Ναι. Ήτανε ο Παρλίτσης, ο μεγάλος, ναι, ο οποίος ήταν από την Ορεστιάδα, και όλος αυτός ο πυρήνας αποτέλεσε σιγά σιγά την πρώτη μαγιά για να γίνει ομάδα. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να πω, μπορεί να πάρει 1-2 λεπτά μόνο, στα γρήγορα, ποιοι συνετέλεσαν στο να γίνει αυτός ο σύνδεσμος φιλάθλων. Πολύ γρήγορα. Μπατσόπουλος, ναι. Τσάμις Γρηγόρης, Νάνος Παύλος, Βασιλείου Παναγιώτης, Κυρκινέσκας Κωνσταντίνος, Μπίμπας Ναούμ, Ζιάκας, Κεφαλόπουλος, Μίκας Χρήστος, Μιχαηλίδης, Τσαϊρίδης, Τυπάδης, Γιαννουλόπουλος, Αρζουμανίδης. Προπαντός ο Τυπάδης. Τυπάδης. Αρζουμανίδης, Μιχαηλίδης, ναι, Κωνσταντίνος, Μιλωνάς, Καριοφίλης Διαμαντής, Κοσμίδης, ναι, Ιντζίδης Παύλος, Χεριστανίδης Βασίλης, Τζουμάκης Κωνσταντίνος, Παπουλίδης Νικηφόρος και Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Μαργαρίτης Γιάννης, Κορεντσίδης Αναστάσιος, ο πατέρας του Δημάρχου, Χαριτίδης Τριαντάφυλλος, Καριώτης Αριστοτέλης και Κυριτόπουλος Μιχαήλ. Ήταν οι 29 που ξεκίνησαν αυτό το καταστατικό. Του ΣΦΟΚ. Ακριβώς. Μου τους θύμισες, εγώ δεν μπορούσα να τους θυμηθώ όλους, αλλά όλοι αυτοί αποτελέσαμε που ήμασταν και από τις τρεις ομάδες φιλάθλοι και κάναμε το πρώτο σύλλογο των φιλάθλων. Γι' αυτό, Θανάση, γίνονται αυτές οι εκπομπές, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Και όπως είπε ο Δήμαρχος, αυτό το βιβλίο που τα γράφει αυτά πρέπει να πάει εκεί που πρέπει να πάει. Ναι, στις σχολικές επιτροπές. Κοίταξε όμως, θα ήθελα να συμπληρώσω το εξής. Αυτό είναι το παρελθόν της ομάδος. Είπες ότι πρέπει να διδαχτούν αυτοί που πρέπει να τα μάθουν αυτά. Όμως η παρούσα γενιά δεν μπορεί και ούτε ανταποκρίνεται στην προσπάθεια να ξαναζωντανέψει η ομάδα της Καστοριάς και βρίσκεται στον πάτο. Θανάση, έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον. Δεν υπάρχουν επενδύσεις. Ναι, γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτά, για να ξανακινηθούν όλοι. Μήπως μπορέσει και να κινηθεί και πάλι. Έτσι κι αλλιώς ζούμε με τις αναμνήσεις με την παλιά ομάδα. Δεν μπορούμε. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον. Δεν υπάρχουν οι επενδυτές. Εδώ για να βάλεις μια ομάδα στην τρίτη κατηγορία, δεν ξέρω τι θέλει να δώσει εγγυητικές επιστολές, ποιος θα τα δώσει? Η Καστοριά, όπως το ξέρεις, ακολουθεί ευθύνουσα πορεία. Δεν μπορούμε όμως να σταματάμε να έχουμε την ελπίδα. Ωραία, την ελπίδα θα την έχουμε και θα αγαπήσουμε όποια Καστοριά εμφανιστεί στο μέλλον και θα πάμε στο γήπεδο. Το θέμα είναι ότι παλιά Καστοριά δεν πρόκειται να δημιουργηθεί όπως την ξέραμε. Και το παρήγορο είναι, να συμπληρώσω, ότι
και όλη η βορειοδυτική Μακεδονία. Ούτε η Κοζάνη έχει ποδόσφαιρο πια, ούτε η Φλόρινα, ούτε η Καστοριά. Εντάξει, η Κοζάνη με την ΑΕΚ πάντα ήταν λίγο πίσω. Ναι. Ωραία. Δήμαρχε, έχεις να πεις κάτι το Θανάση? Τον θυμάσαι να φωνάζει? Πώς? Τον δήμαρχο ρωτάει. Τον δήμαρχο. Εδώ τον έχουμε. Εδώ τον έχουμε. Θανάση, γεια σου. Θέλω να πω ότι μπορούν να ξαναγίνουν τα πράγματα σιγά σιγά, οι καιροί αλλάζουν, δεν θα είναι έτσι πάντα. Συγγνώμη, γιατί πολλοί δήμαρχοι είναι ο Παπουλίδης. Ο Παπουλίδης, βρε. Όταν λέμε δήμαρχος στην Καστοριά, εννοούμε Παπουλίδη. Άρε Παπουλίδη, πού είσαι ρε, σε χάσαμε ρε να πάρω. Πού να με χάσετε, χάνομαι. Όχι ρε Παπουλίδη, δεν είσαι εντάξει ρε. Θανάση, θα γίνει μια συνάντηση στο Φίτζο και θα τον δεις και από κοντά. Θα βρεθείτε όλοι μαζί σύντομα. Σύντομα. Όχι για αυτήν που έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο, για άλλη. Για άλλη συνάντηση. Κοίταξε, ο Παπουλίδης θα πρέπει να είναι παρόν και να εμφανίζεται στην κοινωνία. Να εμφανίζεται εκεί που υπάρχει κόσμος. Τον έχω χάσει και μου λείπει. Σε όλους μας λείπει. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι μας λείπει ο Παπουλίδης, μας λείπει. Δεν βαρεθήκατε τόσα χρόνια, δεν μπορώ. Όχι, να δεν βαρεθήκατε. Όχι ρε, εσύ δεν γίνεσαι βαρετός ποτέ ρε. Μπράβο. Ποτέ δεν γίνεσαι βαρετός. Τι να πω, τι να πω. Μας τι ενδύουν, ωραία, τι ωραία. Μας συνδέουν πολλά και καλά, αλλά και δύσκολες στιγμές. Και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, καταλαβαίνω. Θανάση, θα τα πούμε σίγουρα και από κοντά. Όλη αυτή η ομάδα που μιλάει σήμερα θα βρεθεί σίγουρα πολύ σύντομα μαζί, σε κάποιο μέρος, στο Φίτσιο, στα Κύματα, στα Ψαράδικα, να τα πούμε και από κοντά. Θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο και θα σου πω ημέρα και πολύ. Ώρα. Σε ευχαριστούμε. Εντάξει, πολύ. Έγινε. Θανάση, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Το Λεχοβίτη το θυμάσαι? Βεβαίως. Μιλούσαμε πριν από λίγο. Αυτός ήταν μεγαλύτερος. Ήταν ένας από τους καλύτερους αμυντικούς. Μιλούσαμε πριν από λίγο μαζί του. Άφετε με, πώς φώναζε όταν έφτανε. Άφετε με, τέμε. Και του ζητώ συγγνώμη που δεν τον θυμήθηκα. Ναι, ναι. Καλά. Φεύγει τώρα σε δύο μέρες στην Αμερική. Πολύ χάρηκα που ακούω παλιές καλές φωνές. Λοιπόν, βέβαια νεότεροι ήταν και ο Νάνος, ήταν πάρα πολύ, δεν μπορώ τώρα. Θα ήταν και ο Νάνος, αλλά έφυγε την Τετάρτη, δεν προλάβαμε, ήταν εδώ και αυτός. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Θανάση, σε ευχαριστώ. Μπορεί να έχουμε τα χρόνια πάνω στην πλάτη, αλλά το μυαλό ακόμα είναι καλά. Αυτό και θυμάται προπαντός Παπουλίδηδες. Αυτό ακούω και χαίρομαι που τα θυμάσαι όλα. Όλα τα θυμάσαι. Να είστε καλά. Μπράβο, να σας έχουμε... καλά και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε για το παρελθόν της Καστοριάς. Το ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Μόνο ήθελα προτού τελειώσει ο Χρήστος την εκπομπή να πω ότι με βαραίνει ένα σημαντικό γεγονός. Τι? Ότι το μοναδικό έπαθλο του νομού στο ποδόσφαιρο, το κύπελο Ελλάδος, δεν βρίσκεται στη θέση που έπρεπε και του άξιζε να βρίσκεται. Τάκη, θα βρίσκεται και το κανονικό. Υπάρχει μια ρέμπλικα που έχει πάει στο Δημαρχείο, αλλά θα βρίσκεται σε πολύ λίγο καιρό και το άλλο. Ευχαριστώ που μου το θυμήσατε αυτό και θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Διάβασα μια δήλωση του κατόχου που το κατέχει, προσπαθώντας να δικαιολογήσει αυτή την κατοχή ότι υπάρχει μια δικαστική απόφαση. Ναι. Οι δικαστικές αποφάσεις μπροστά στους ιδιοκτήτες που το έχουν δεν παίζει καμία σημασία. Θα πρέπει ο κάτοχος αυτού του επάθλου να μην υπάρχει σαν στο Δημαρχείο, από όσο έμαθα ότι υπάρχει αντίγραφο. Ένα αντίγραφο, ναι. Αλλά να πάει το ατόφιο στην ομάδα, να πάει στο Δημαρχείο, ατόφιο από τον ιδιοκτήτη, να το χαρίσει. Θανάση, δεν αξίζει σε αυτόν τίποτα. Άκουσε με λίγο, Θανάση, άκουσε με λίγο. Ναι. Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει. Εντάξει. Και αυτό. Ωραία. Πιστεύω ότι και ο Γρηγόρης θα βάλει νερό στο κρασί του και θα γίνει και αυτό. Όλοι έχουν τα δίκια τους. Όλοι έχουν τα δίκια τους. Θανάση, τα λέμε από κοντά. Σύντομα. Τα λέμε από κοντά. Να λέξτε καλά. Σε ευχαριστούμε, Θανάση, πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά και με τον Θανάση Μπατσόπουλο. Οπότε, πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα. Έχουμε δύο μηνύματα, τρία. Και ερχόμαστε για τα τελευταία, θα λέγαμε, σήμερα. Πάμε. Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες?
Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου? Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ? Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη. Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε σιδηρικά και εργαλεία Χειρός. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των απαιτήσεων. Είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων. Είδη συγκόλησης σε μεγάλη ποικιλία. Βίδες όλων των ειδών και μηχανουργικές ντίζες. Ρουλεμάν, τροχαλίες και κοχλίες μεταφοράς. Υδραυλικά, βρύσες και μπαταρίες όλων των τύπων. Σωλήνες πλαστικές αποχέτευσης και ίδρευσης. Φρεάτια και σχάρες καναλιών. Χρώματα και κόλλες, καπνοδόχοι όλων των τύπων, φιάλες αερίων. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex. Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς. Φροντιστήριο Εχμή. Πρωτιές παντού. Στις πανελλαδικές του 2021 στο νομό Καστοριάς. Οι μαθητές μας αναδείχθηκαν. Πρώτοι στον τομέα ανθρωπιστικών επιστημών. Πρώτοι στις επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής. Πρώτοι από τους τελειόφοιτους στις επιστήμες υγείας. Οι μαθητές μας έσπασαν τα κοντέρ σε κάθε πανελλαδικό εξεταζόμενο μάθημα. Πρώτοι στην έκθεση με το ασύλληπτο 19+1. Πρώτη στη φυσική με 20. Πρώτη στην πληροφορική με 2 εικοσάρια. Πρώτη στα αρχαία με 18+2. Πρώτη στα μαθηματικά στο Λύκειο Μεσοποταμίας με 19+1 και 18+5. Πρώτη στο ΑΟΘ με 2 εικοσάρια. Πρώτη στην ιστορία με 3 εικοσάρια. Πρώτη στη βιολογία με 19+6. Πρώτη στην κοινωνιολογία με 2 εικοσάρια. Πρώτη και στα μαθηματικά του ΕΠΑΛ με 20. Δεν περιγράφω άλλο! Φροντιστήριο Εχμή. Η πρώτη σου επιλογή. Ήρθε η καλύτερη εποχή για να φροντίσουμε τον εξωτερικό μας χώρο. Με άψογο επαγγελματισμό, τέλεια αισθητική και αμέτρητες προτάσεις. Φυτώρια ανθώαση Σιδηρόπουλος Ηρακλής. Σε έναν εκθεσιακό χώρο πάνω από 3.000 τετραγωνικά μέτρα θα βρείτε κυβευτικά εμβολιασμένα, σπορόφυτα με πιστοποίηση, εποχιακά λουλούδια, διαμορφωμένα δέντρα και έτοιμο χλωτάπιτα. Φυτώρια ανθώαση Σιδηρόπουλος Ηρακλής. Διαμορφώσεις κήπων με άριστη αισθητική, βασισμένη σε πολλά χρόνια εμπειρίας. Φυτώρια ανθώαση Σιδηρόπουλος Ηρακλής. Περιοχή 7 Δρόμοι, Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-042-022 και βάλε χρώμα και άρωμα στη ζωή σου. Και στο Μανιό τον Τσακάλι που είναι στη γραμμή μας. Κύριε Τσακάλι, καλό μεσημέρι πια. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά? Καλά, με ποιο μιλώ? Εδώ είναι ο Στράτος ο Μορφίδης, ο Χρήστος Ανατσούλης και ο Δημήτρης Παπουλίδης. Ναι ρε παιδιά, φιλιά τον φίλο μου τον Τάκη. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Δεν είναι ώρα κατάλληλη. Δηλαδή δεν είμαι προετοιμασμένος. Α, προετοιμασμένος. Εντάξει, δεν πειράζει. Μόνο ένα γεια θα πεις με τον Τάκη τον Παπουλίδη. Άκουσε τον λίγο. Δώσ' μου τον Τάκη. Πες μας για την ομάδα, για τον Τζίμα, για τον Κανελόπουλο, ναι, για τον Μπάζιο, για τον Μπίζιο, για όλους αυτούς που έπαιξες μπάλα μαζί σου. Ποιους θεωρείς καλύτερους? Θα τα πούμε ρε παιδιά, για όλους. Τους θυμάσαι ρε Μανιέ? Τάκη. Ναι. Είσαι καλά? Καλά είμαι, έτσι λέω, αλλά αν και γιατρός δεν ξέρω. Ρε παιδί μου, έχω να σε δω χρόνια. Εγώ σε θυμάμαι πάνω στην πίνδο εκεί στο γράμμο, πάνω σε ένα άλογο σαν, ξέρω εγώ, σαν υπότις των ωραίων, ρε παιδί μου. Έτσι, αυτή η εικόνα με έχει μείνει και δεν ξεφτίζει με τίποτε. Αέρινος. Ελλάδα, έτσι έπαιζες και μπάλα. Να έρθω με το άλογο να τα πούμε. Μπράβο σας. Κύριε Τσακάλι,
Λίγο για αυτήν την. Θα τα πούμε από κοντά, έχω πολλά ρε παιδί μου. Θα τα πείτε. Θέλω μόνο κάτι, κύριε Τσεκάλη. Για αυτή την κόντρα Παναργιακού Καστοριάς. Ναι. Άργους ναι. Καστοριάς. Ναι. Τι έχει... Αν δεν με είχαν πάρει εμένα, θα σκοτωνόμασταν. Καταλαβαίνει. Να πάρουμε το Τσεκάλη για να μπορέσουμε να συμφιλειωθούμε. Ήταν πολύ καλός και ο Τσεκάλη συμφιλίωσε Άργος και Καστοριά, λοιπόν. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Συμφιλειωθήκαμε. Έφερα και 4-5 άλλα παιδιά. Το Τζίμα και ποιο άλλο. Κανελόπουλο από την Έδεσα. Καραγεωργίου. Όλοι. Αλλά για να τα πούμε, όπως είπατε για Καρσάκη. Εγώ θέλω μία ώρα και λίγο είναι. Και λίγο. Για να τα πείτε όλα. Για να τα πω αυτά που. Και δεν θα τελειώσω. Και δεν θα τελειώσει. Θα είμαστε σίγουρα και σύντομα όλοι μαζί. Αυτό και θα τα ακούσετε αυτό, και θα σας ακούσουμε και εκεί από κοντά. Έχουμε σκοπό μανιέ να μαζευτούμε στον. Να μαζευτείτε μάλλον. Θα προσπαθήσουμε το Λάκη τον Κόλια να πω την ημερομηνία. Γιατί, στον Φίτζιο. Στον Φίτζιο. Θα σου πω ποια ημερομηνία. Αυτό που είπε ο. Ναι. Για πες μου. Προηγουμένως. Μανιός. Ο Μανιός είναι, τα λέει όλα. Δηλαδή έχει τόσα πολλά, πόσο γεμάτη είναι η ζωή μας από τα χρόνια που παίζαμε ποδόσφαιρο. Έχουμε περάσει καλύτερα μας χρόνια. Θα πούμε πράγματα που εγώ έχω κινδυνεύσει για να έρθω να παίξω ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων θα τα πούμε από κοντά αυτά. Εντάξει. Έγινε Μανιέ, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, τώρα θα μιλήσουμε με το Στράτο τώρα, αν κατέβουμε. Ναι, με το Στράτο. Θα μιλήσουμε με και θα σου πω, θα μιλήσουμε. Και να κανονίσουμε την ημερομηνία. Ναι, έγινε. Σας ευχαριστούμε. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Για δώσ' μου ένα τηλέφωνο, με ποιο θα μιλήσω. Όχι, θα σε πάρω τηλέφωνο εγώ και θα μιλήσουμε μαζί. Α, θα με πάρεις. Θα σε πάρω εγώ κάποια στιγμή και θα συνεννοηθούμε, ναι. Εντάξει, όχι τον μήνα αυτό, ας πούμε, Σεπτέμβριο. Θα το κανονίσω γύρω κατά τις 10 Οκτωβρίου αν μπορέσω να το κάνω. Μπράβο. Ωραία. Έτσι, 10 Οκτωβρίου. Ευχαριστούμε πολύ. 15 εκεί μέσα. Ναι. Καλημέρα. Εντάξει. Έγινε, γεια σου. Χάρηκα να είστε καλά. Γεια σου Μανιέ. Γεια σου. Στο τέλος να πάμε και στον Γιάννη Τσαχουρίδη. Μας ακούει και στην Φλόρινα. Γιάννη, στην Φλόρινα δεν μας ακούει? Ναι, καλησπέρα. Τι κάνει η Φλόρινα? Καλά είναι, έχει λίγους κορονοϊούς. Βέβαια είναι ενδιάμεσα πρέσπες. Εσύ Γιάννη ήρθες στην ομάδα αφού είχε γίνει η συνένωση, έτσι? Αλλά πολύ κοντά σε εκείνα τα χρόνια. Αλλά από το 63 γυμναζόμουν με τους μεγάλους, γιατί είχα μεγάλη θέλη στο ποδόσφαιρο, και το 65 όπως σου είχα πει, πήγα στη μεγάλη ομάδα. Ναι. Μετά από 2 χρόνια. Όμως, θέλω να πω, να μην σας καθυστερώ και σας δώσω το χρόνο. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου δώσω μεγάλα, πάρα πολλά συγχαρητήρια σένα που κάνεις την εκπομπή σου για αυτά τα παιδιά. Ο Στράτος τα ετοίμασε όλα αυτά. Όλα αυτά που ακούτε είναι το Στράτο σήμερα. Ναι, και σε σένα βασικά, γιατί εγώ με αυτούς τους παίχτες μεγάλωσα. Όταν ήμουν εγώ στο ξεκίνημα της καριέρας μου, Χρήστο, αυτή ήταν περίπου, πήγαινα προς το τέλος,
και έχω μάθει πάρα πάρα πολλά παιδιά. Και αν η σημερινή Καστοριά, αυτή η μεγάλη Καστοριά που έγινε, οφείλει ένα μεγάλο λιθάρι σε αυτά τα ένα παιδιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που φιλοξενήσαμε σήμερα. Ναι, σωστά, και μετέπειτα ερχόμαστε εμείς. Υπήρχαν, μπορώ να σου πω, Χρήστο, οι συνθήκες τέτοιες. Αυτοί ήταν όλοι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό και η Καστοριά μετά από 2 χρόνια διεκδικούσε την άνοδο της. Ναι. Λοιπόν, αλλά αυτά τα παιδιά δεν τα τιμήσαν όσο θα έπρεπε. Ευτυχώς είσαι εσύ και θυμήθηκαμε λίγο το παρελθόν μας, το ένδοξο. Λοιπόν, Γιάννη, θέλω να κρατήσουμε όλες τις καλές στιγμές για τους ανθρώπους που ζουν και για τους ανθρώπους όμως που έφυγαν από τη ζωή. Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική περίοδος για την Καστοριά και φυσικά η βάση, η αρχή για την μεγάλη Καστοριά στη συνέχεια. Ναι, μετά από αυτή την φουρνιά των παιχτών είμαστε εμείς, οι οποίοι το 1974, ας πούμε, πήραμε το πρωτάθλημα. Όμως στην Ελλάδα κοιτάμε, Χρήστο, μόνο τη βιτρίνα. Είχε κοντέψει αυτή η ομάδα να βγει και νωρίτερα από το 1974. Το 65-66. Το 65-66, ναι. Ήταν η Καλαμαριά, η Καστοριά και η Βέρεια. Και βγήκε η Βέρεια τότε. Ναι. Θέλω να σου πω ότι πολλές φορές ήμασταν και στις πρώτες θέσεις. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια πολλά, γιατί αυτούς τους ανθρώπους τους έχουμε ξεχάσει όλοι. Τώρα είσαι η αιτία που τους καθυμόμαστε. Να είσαι καλά, Βγιάννη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια. Προσπαθούμε να πιάσουμε και τον Νίκο τον Παλή, αλλά δεν μπορούμε αυτή την ώρα. Πού βρίσκεται? Τον χάσαμε. Στράτο, δεν απαντάει το τηλέφωνο. Ο Γιάννης ο Κοτρώνης. Ούτε ο Γιάννης ο Κοτρώνης απαντάει. Και ο ποιον είχαμε ακόμη? Και τον Τάκη τον Διαμαντίδη. Το Διαμαντίδη δεν απαντάει. Μπορεί να μιλήσει αυτή την ώρα. Α, δεν μπορεί, εντάξει, εντάξει. Πολύ δυνατή η Καστοριά θέλει, στέλνει και ένα μήνυμα εδώ και ο Παναγιώτης Σταμπασίδης. Πάλι δυνατή Καστοριά, ζήτημα χρόνου είναι θέληση προς το κοινό συμφέρον θέλει. Με σεβασμό σε όλους. Μακάρι κάποια στιγμή να ξανακάνουμε την Καστοριά Μεγάλη Παναγιώτη. Και όλοι οι φίλοι που ήταν και σήμερα μαζί μας μέχρι και αυτή την ώρα. Και νέα προσπάθεια με τον Νίκο τον Παλή να βρεθούμε, αλλά δεν απαντάει το τηλέφωνο του. Αυτή την ώρα, δήμαρχε μας, ξέρεις που μας ακούνε? Αυτή την ώρα, ξέρεις που μας ακούνε? Πού? Κάτσε να δω τώρα, περίμενε. Κι εγώ δεν ξέρω. Να δω τον πίνακα. Περίμενε. Για να δω πού είναι μαζί μας, από πού έχουν συντονιστεί για αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, να ανοίξει ο πίνακας εδώ, να πάμε στις χώρες. Λοιπόν, αυτή την ώρα, πέρα από την Ελλάδα, μας ακούν στη Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βουλγαρία, στην Αλβανία, στην Κύπρο, στην Ελβετία, στην United Kingdom, Αγγλία, ναι, ναι, Czech Republic, Τουρκία, Καναδά, Βέλγιο, Σουίτσελαντ, Netherlands, Ολλανδία. Ναι. Για να πάω και στις επόμενες χώρες. Οι Τούρκοι που μας ακούνε. Άντετε, άντετε, Ισραήλ, Βραζιλία, Ρωσία. Μας ακούνε στην Αυστραλία,
Αυστρία, Ινδία, Φρανς, λοιπόν, Σέρβια, να δω και τις υπόλοιπες χώρες, United Arab Emirates, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει ένας άνθρωπος, ακούει και εκεί αυτή την ώρα. Τι λέει. Εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Ρουμανία, Μαλαισία. Από ένας, αλλά Λέων, για κάποιο λόγο μας ακούν αυτή την ώρα. Ο Χρήστος λέει με την Έλενα εδώ κάθε φορά ότι παντού υπάρχει και ένας Καστοριανός. Παντού, δεν υπάρχει. Ας κανονίσουν όλοι ή κάποιος που αγαπάει την Καστοριανή. Ναι, οι άρχοντες εδώ όλοι του τόπου εδώ πέρα να μας ακούνε. Μήπως δεν μας ακούει κανένας Καστοριανός κάποια στιγμή. Γιατί όλοι φεύγουν. Παντού υπάρχει ένας Καστοριανός. Στην Καστοριά δεν θα υπάρχει Καστοριανός. Ας το σκεφτούν λίγο. Και εγώ τώρα είμαι δίπλα με τον Τάκη τον Παπουλίδη και κουνάει το κεφάλι και ίσως θέλει να πει κάτι και αυτός. Διότι δεν θα μείνει Καστοριανός εδώ. Όλα τα παιδιά, όλα τα εγγόνια του κόσμου φεύγουν από αυτή την πόλη. Επειδή έθεσες αυτό το θέμα τώρα, πιστεύω ότι η Καστοριά διανύει μια πολύ κρίσιμη, κρισιμότατη περίοδο. Με ανοιχτά τουλάχιστον 3 θέματα έχω εντοπίσει εγώ. Μην μετατραπεί η λίμνη σε αεροδρόμιο. Ναι. Μην μας φύγει το νοσοκομείο Καστοριάς και πάει στην Κοζάνη. Και βέβαια η σιδηροδρομική γραμμή από... Κάποια στιγμή πρέπει να με γίνει. Αυτά τα 3 θα παρακαλέσω όσοι μας ακούν να τα τρέξουν και να είναι γρανίτης απέναντι σε αυτές. Να μην φύγει πλέον άλλος κόσμος από την Καστοριά. Μπορεί αυτή η εκπομπή να είναι αθλητική, αλλά για να έχεις αθλητισμό και ομάδα θέλει κόσμο. Ο αθλητισμός πρέπει ακουμπάει να όλα τα στρώματα. Πρέπει να ακουμπάει όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Δήμαρχε, πολλά ευχαριστώ που ήσουν για περίπου 3,5 ώρες εδώ μαζί μας. Τι ήταν πολύ μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ μαζί Μπράβο. Μας. Εγώ χάρηκα ιδιαίτερα, Χρήστο, που άκουσα, ας πούμε, τον Λεχοβίτη. Ναι. Είχα 60 χρόνια να τον ακούσω. Δεν ξέρεις τι συνέστημα είναι αυτό. Δεν ξέρεις τι είναι ή και τους άλλους, τους παλιούς. Πού και να βρεθείτε μαζί να πιείτε μια ρετσίνα με όλους αυτούς εδώ που αναφέρουμε τώρα. Ο Λεχοβίτης θα είναι του χρόνου, θα είναι καλά εδώ, όλοι θα είναι καλά. Άλλους, δεν ήταν μόνο ο Λεχοβίτης. Και άλλοι, και άλλοι. Θα προσπαθήσουμε με τον Λάκη τον Κόλια να βρούμε όσο περισσότερους μπορούμε, ούτως ώστε να πούνε πάρα πολλά. Τέτα τέτο, όπως το λένε. Να είμαστε καλά. Δήμαρχε, όλοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να και θα σε ξαναφέρουμε εδώ και για τα υπόλοιπα ζητήματα της πόλης. Είναι βαθιά ριζωμένος μέσα μας. Να σε καλά. Εμείς να με τον καλά. Χρήστο θα συνεχίσουμε κάποια στιγμή με την ομάδα της πρώτης επαρχιακής. Υπολογίζουμε Οκτώβριο με Νοέμβριο. Θα βοηθήσει πολύ ο Παναγιώτης ο Μπάτος. Και αν δεν έχει αντίρρηση ο Χρήστος, αυτό που είπαμε. Εγώ από τη μεριά μου θα κάνω τα δύνατα δυνατά να συγκεντρώσω, γιατί τουλάχιστον από Κέλετρο και Μεσοποταμία θα γίνουν ξεχωριστές εκπομπές 2 ώρες με προέδρους, με αυτούς που συνετέλεσαν στο ότι να γίνει η Καστοριά ποδοσφαιρική, ποδοσφαιρομάνα. Σας ευχαριστούμε όλους φίλες και φίλοι που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Το δρό δεν είπαμε. Το δρό δεν ακούω. Δεν πειράζει μόνο. Κάτσε. Τι έγινε πάλι. Τώρα που έκανες και το σύνθημα, μισό λεπτό, κάτσε λίγο κάτω. Πριν συνεχίσουμε. Μου λένε πώς γινόταν η καζούρα όταν χάνατε ή κερδίζατε αντίστοιχα κάποιον από τις υπόλοιπες ομάδες. Είναι αλήθεια ότι έπαιρναν όργανα και πήγαιναν στο σπίτι του Προέδρου. Γυρνούσαν από όποιο σπίτι είχε σχέση με την ομάδα που έχασε. Σε όποιο σπίτι είχε σχέση με την ομάδα που έχασε. Καλά ήταν να μην είναι μέσα στο σπίτι. Γινόταν. Με όργανα, έτσι. Η μόνη χαρά μας. Αυτή ήταν η καζούρα. Με όργανα. Σε οποιοδήποτε σπίτι είχε σχέση με την ομάδα που έχασε. Χαμός γινόταν. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά όλοι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.